Παρασκευούλα σήμερα. Ήρεμη η Γαλήνια. Τι ωραία. Τι ωραία κλείνει αυτή η εβδομάδα. Ωραία Παρασκευούλα, χαλαρή. Έτσι, τελειώνει η εβδομάς. Ωραία. Είναι... Έχετε μπροστά ένα Σαββατοκύριακο με γάμο. Και μετά μάλλον. Μια άδεια. Και μετά μια άδεια για κάποιες. Για κάποιες, να τα λέμε όλα αυτά. Μια εβδομάδα όμως, μια τίμια εβδομάδα έρχεται. Ναι. Αυτό σκέφτομαι λίγο Μοσχοβίτη. Ναι. Να ξέρεις, αυτό έχω στο μυαλό μου. Έχει πολύ ωραία ρεζόρτ το δεύτερο πόσο και δική, να ξέρεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ρεζόρτ και εκεί. Εκεί είναι πολύ ωραία, να ξέρεις. Αυτά θα μας σώσουν. Ήρεμα, ήρεμα είναι. Θα περάσεις πολύ ωραία. Και η Μπούτι Γιόγκα θα μας σώσει. Όπως βλέπω εδώ στη Φέη. Πολύ καλή. Ο Χρήστος Νέζος κιόλας μας έχει πάει. Ξέρεις ότι είναι πολύ καλός αυτά. Αυτός είναι που έπεφτε μες στη θάλασσα και πνιγόταν κιόλας. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Κατά τα άλλα όλα καλά. Μία Πάω κοστά σαν παιδιά. Μία υπάρχει γενικότερα στον ΠΑΟΚ να είναι Μοσχοβίτη. Σήμερα πήγα πήρε βιταμίνες και εσύ μου λες ότι υπάρχει ησυχία, πλάκα μας κάνεις. Μην πάρεις μόνο βιταμίνη C. Όχι, δεν πήρα βιταμίνη C. Μίλησα με φίλο μου φαρμακοποιό. Σου Αθηνών, να είναι καλό ο φίλος. Ωραία είναι στην Αθήνα δυστυχώς. Του λέω το και το και μου λέει πάνε πάρε αυτά. Δεν ήθελα να μπλέξω με το στήλτα μου εσύ, ναι, μέχρι να έρθουν από Δευτέρα, όχι Τρίτη. Ήθελα άμεση τέτοια. Η συνάδελφος έξω γιατί είπε κάτι για την ηλικία σου, η μικρή χολύπρια. Το έχω ξαναπάθει. Να. Το έχω ξαναπάθει. Κάτι ανάλογο. Τον πρώτο καιρό του στρατού δεν την πάλευα με τον ύπνο. Ναι. Και υπέφερα. Τώρα είμαι πάλι σε μια ανάλογη κατάσταση. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Όχι. Εγώ παρότι δεν κοιμάμαι πολύ. Ναι. Όταν χάνω τις ώρες μου στον ύπνο, ναι, έχω πρόβλημα, μου βγαίνει κούραση. Επειδή δεν κοιμάσαι πολύ, μάλλον. Ναι, ρε παιδί μου, απλά δεν έχω θέμα εγώ να κοιμάμαι 10 ώρες. Θες ένα συγκεκριμένο πεντάωρο. Ακριβώς, μπορεί να θέλω 6 ώρες. Ναι, ωραία, αν τις 6 ώρες με τις ρημάξεις όμως, ναι, σε ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, έχω πρόβλημα. Μάλιστα. Καταλαβες. Πήρες τώρα τις βιταμίνες. Ελπίζω τα παλικάρια εδώ πέρα που πήραμε τώρα να μας τρώσουν σε καμιά εβδομάδα. Δεν βλέπω. Καλά, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Σε καμιά εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα είσαι. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν. Και η αγάπη μας λέει ήσυχα λίγα πράγματα στο Μάρκο. Ήσυχα είναι, γίνεται κάτι. Φορτίζουμε το κινητό μας δύο φορές τη μέρα. Στο βασκετικό πάκο και υπάρχουν ναι, διάφορα πράγματα. Ναι. Αλλά στα ποδοσφαιρικά ήσυχα είναι. Ναι. Τι να. Συνήθως γινόταν το αντίθετο τόσα χρόνια. Αλλά τι να κάνουμε, άλλαξε το σκηνικό. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένα μικρό θέμα που θα αντιμετωπίσουμε με το site. Το ναι, οποίο σε λίγο θα φτιαχτεί. Mm-hmm. Τεχνικό είναι το ζήτημα. Ναι, ανεβαίνουν κανονικά τα κείμενα, απλά δεν φαίνονται στην κεντρική σελίδα. Αλλά αν πατήσετε δεξιά εκεί που λέει τελευταία νέα, βγαίνουν όλα και φυσικά μέσα από την εφαρμογή κανονικότητα. Και σε εφαρμογές και για συσκευές iOS και για Android φαίνονται τα πάντα κανονικά. Αλλά θα φτιάχνει το θέμα, εντάξει, δεν είναι κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Κατά λοιπόν, τα άλλα, όλα καλά. Ναι, υγεία υπάρχει. Υγεία υπάρχει. Ναι, παίχτες φεύγουν. Γαλήνη υπάρχει, παίχτες φεύγουν. Παίχτες έρχονται, λογικά. Όχι. Σε κάποια φάση θα έρθουν. Όχι, σήμερα τουλάχιστον δύσκολα. Ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων. Okay. Το δεδομένο ότι παίχτες φεύγουν. Ναι, γίνεται δουλίτσα γενικότερα. Ναι. Στο μπάσκετ τι γίνεται. Έχουμε στο μπάσκετ. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Εσύ καλά είσαι. Μια χαρά είμαι. Όλοι καλά λοιπόν. Ωραία. Στο μπάσκετ τι να γίνει. Στο μπάσκετ τώρα θα περιμένουμε. Σήμερα παρουσιάζεται η Λίσου Παθοδόρου. 2,5 ώρα. 2,5 ώρα. Βεβαίως. Και συνέντευξη τύπου και όλα. Βεβαίως. Να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πολική ώρα, μια χαρά. Ναι. Έχω διαβάσει αναλύσεις υπεραναλύσεων χθες για τον Λίσου Παθοδόρου. Δεν μπορείς να φανταστείς από που παντού υπάρχει μέχρι και μέλος του Ράδιο Αρβίλα έκανε ανάλυση. Είναι γνωστός μπασκετικός βέβαια. Ναι. Του γράφησε στο σελίδα. Εγώ είδα κάτι δηλώσεις για Λίσου Παθοδόρου και τέτοια. Βεβαίως και αυτό παίζει. Κάτι άλλο έχει γίνει γιατί έχει αναλάβει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, φυσικά. Λίκιο. Όχι, φυσικά. Εντάξει, τότε όμως δεν είχε πριν την πορεία που είχε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εδώ έκανε ξέρεις, και... Είχε μια επιτυχία, είχε μια πετυχημένη πορεία στην Κηφισιά και μετά είχε την Αστάνα, η οποία Αστάνα είχε μπει στα play-off της ΒΤΜ τότε. Εντάξει, τέλος πάντων, καλά, okay. Απλά σου λέω ότι γενικότερα, ρε παιδί μου, τώρα παίζει πολύ το όνομά του. Δηλαδή, χθες σου λέω, διάβασα πολλά πράγματα με άρθρα, απόψεις και όλα αυτά. Τέλος πάντων, συνεχίζει. Σήμερα 2,5 ώρα η παρουσίαση του κανονικότητα. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα. Είχε γενέθλια του χθες. Χρόνια πολλά να το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά, ναι. Και καλή υπομονή γενικότερα. Βεβαίως. Στον άνθρωπο. Αποχωρεί και ο γιος μου, διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 με ερωτηματικό. Ναι. Άστα, Νίκο, και στο ΠΑΟΚ. Ο συντάκτης ποιος είναι για να δούμε αν έχει γιο. Κανένα συντάκτης δεν έχει γιο. Ποιος θα μπορούσε να είναι, φίλε. Ποιος θα μπορούσε να είναι. Έχουμε θέματα και στο χάντμπολ τώρα, κατάλαβες. Έχουμε που έχουμε όλα τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, έχουμε και στο χάντμπολ. Χάντμπολ, λίγο το μαγαζάκι το βλέπω να ζορίζεται. Πολλοί έχουν φύγει. Ζορίζεται, αλλά εκεί που γίνεται το ξεπούλημα, Νίκο, και πάμε πάλι για μια χρονιά, όλοι μένουν, όλα καλά, όλα πολύ ωραία, είναι στο τένις. Στο τένις, λέω. Στο τένις. Στο πόλι. Ωραία. Ανανέωσε και ο Ταζής, παραμένει κανονικά. Ωραία. Νομίζω ωραία. Έχουν ανανέωσει όλα τα μαγαζάκια. Κάτσε, δούμε τι λέει εδώ ο συνάδελφος Ραφαήλ. Ξεκίνησε να βγαίνει στο Ηρακλείο το
Δεν λέει πότε γεννήθηκε. Οκ, δεν πειράζει. Είναι όμως μεγάλος. Οκ. Είναι χρήσιμος όπως και το κάνουμε. Εμπειρία. Βέβαια. Και πρόσφατα και επιχειρηματίες. Χθες που λες λοιπόν, όπως μου στέλνει και ένας φίλος, ναι. Έρχεται μια ειδοποίηση για τον. Το είδα τώρα πριν. Ζητάει 1,9 ο Σαββίδης. Ναι, ναι, ναι. Και λέμε και οι δύο, αυτό ήταν. Πάει το μαγαζί στο μπάσκετ, έκλεισε οριστικά. Αντίο, διαλύεται το μαγαζί για πάντα. Και μπαίνω και βλέπω, είναι για το ρωστό. Να ξέρετε, ερεμήστε λίγο, δηλαδή. Οι εποχές είναι δύσκολες. Εσένα το μυαλό σου πήγε κατευθείαν. Χτυπάει το κινητό μας και τρέμουμε να δούμε τι θα γράφει. Εντάξει. Και βγαίνει αυτή η ειδοποίηση και λέμε και οι δύο, πάει, αυτό ήταν. Εντάξει, εγώ που το βλέπω να παίζει, λέω δεν μπορεί και πατάω αμέσως. Γιατί λέω δεν γίνεται, κάπως θα έχει φτάσει. Κάτσε στο ρώσικο. Χθες. Η ειδοποίηση μου ήρθε παλού εμένα. Ναι. Ωραία. Ναι. Το οποίο λέει ζητάει 1,9 ναι. εκατομμύρια. Όλο αυτό που έγινε, ναι. Κάτι για δάνειο, κάπως έτσι ήταν το τίτλος. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Και το βλέπω και λέω. Δεν μπορεί, φίλε. Εσένα κατά το μυαλό πήγε εκεί. Ναι. Δηλαδή. Και λέω πάει το μαγαζί. Έκλεισε αυτό. Ήταν ό,τι ασχοληθήκαμε και τέλος. Ναι. Και μπαίνω και βλέπω είναι για τη Ρωστό. Κάτσε παιδιά. Πώς θα βάζετε έτσι τέτοιες μέρες. Πλάκα μας κάνετε. Πιστεύεις έχασες 2 ώρες ύπνο εκεί. Όχι, απλά με το που το είδα. Καταρχάς το βλέπω και κάνω έτσι. Και λέω δεν μπορεί. Και λέω δεν γίνεται, θα το πατήσω. Το πατάω και μέχρι να ανοίξει βλέπω τα ζητάει για τη Ρωστόφ. Καλά, φίλε, και σε το μυαλό σου πήγε κατευθείαν εκεί. Ναι. Να μου πει τώρα, μα. Ξαναλέω ότι οι μέρες είναι πολύ δύσκολες. Ναι, εντάξει, okay, αλλά. Δεν είναι πάντως. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Έπρεπε να το παίξουμε και στο 24 κάπως. Κάτσε να τον τίτλο. Βλαγγία, δεν πρέπει να το βάλουμε το Ρωστόφ. Ναι. Να πούμε πώς θα την παθαίνανε. Πιστεύω πολύ. Ναι, με φωτογραφία του Μαλατάκη. Με φωτογραφία του Μαλατάκη δεν ήταν κιόλας. Με μια ανοιχματική φωτογραφία κάτι. Σκέτο, Σαββίδη φωτογραφία. Καλά, περνούσαμε. Α, μετά. Όλα καλά. 1,9 ζητάει, ε. 1,9. Ναι, 1,9. Ωραία. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε. Το θέμα του Κουλούρη προχωράει. Αρκετά γρήγορα. Το θέμα του Καντουρί από εβδομάδα είναι να κλείσει και αυτό οριστικά. Να ξεκαθαρίσει. Για τον Γκάνια υπάρχει μια τρέλα στη Σερβία, πραγματικά. Η βόμβα λέει του καλοκαιριού είναι ο Μοσχοβίτη. Λένε οι Σέρβοι. Είστε σίγουροι ότι λένε για τον ίδιο Κάνιας. Για τον ίδιο Κάνιας. Εντάξει, φίλε, παίρνουν ένα βασικό στέλεχος. Ναι. Του ταμπλούχου Παύλα ΑΗ του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Ναι, ο Ερυθρός Αστέρας όμως πέρσι ήταν ο ομίλου Champions League. Ναι, και γενικά είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια λόγω Gazprom. Ναι, έχει μια καλή πορεία. Έχει αναπτυχθεί πολύ. Ναι, αλλά παίρνουν τον Χωσέ Κάνιας. Δεν τον παίρνουν αλήθεια. Δεν έχει γραφτεί κάτι για ποσό. Έχει γραφτεί ότι πάει από εβδομάδα. Πόρο, Κάνια Ζωάρα. Ήταν 3 χρόνια εδώ πέρα, πέρασε σούπερ. Βελιγράδι τώρα μια χαρά. Καλά. Εντάξει, είναι δεν έχω πάει στο Βελιγράδι, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ιδέα πώς είναι. Αλλά. Μια χαρά είναι. Ωραιότατα είναι. Ωραιότατα. Το σίγουρο είναι ότι τον περιμένουν εκεί πολύ πολύ ζεστά. Μάλιστα. Βόμβα. Έχουν συμφωνήσει να υποθέσω έτσι. Οι δύο λένε, οι Σέρβοι, ακόμα, okay. Λένε οι Σέρβοι, οι οποίοι έχουν 10 άρθρα την ημέρα για το συγκεκριμένο θέμα, ότι υπάρχει συμφωνία καταρχήν και τον περιμένουν το αργότερο μέχρι αρχές της εβδομάδας να περάσει και από ιατρικά, να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να κλείσει. Λένε οι Σέρβοι. Mm-hmm. Μπορεί να μην ισχύει αυτό γιατί είναι οι Σέρβοι. Όχι, μωρέ, οι Σέρβοι εντάξει. Απλά οι Σέρβοι τι γίνεται, όταν έχει να κάνει με Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν, τα τεντώνουν πολύ γιατί είναι οι δύο ομάδες που ουσιαστικά έχουν. Αλλά προφανώς για να το γράφουν. Ο Μιλόγεβιτς τον θέλει πολύ. Ναι. Δηλαδή εκεί κεντράρουν κυρίως και ότι θέλει ο Ερυθρός Αστέρας να κλείσει όσο να τον πιο νωρίς, οπότε γι' αυτό το τρέχει το θέμα. Ναι. Δηλαδή σε μια εβδομάδα ουσιαστικά, ναι, μια εβδομάδα κλείνουμε περίπου, που ξεκίνησε να γράφεται, το κλείνουν, λένε. Εγώ ρε εσύ αγάπη Γαβριλίδη, ένα από τους δύο τους ήθελα να μείνει. Ήδη το κάνεις. Και εγώ το έλεγα. Εγώ από την αρχή το έλεγα. Ένα από τους δύο. Okay, αν δεν γινόταν και οι δύο, ένα από τους δύο. Σου. Είναι ασχετικό το κεφάλι σου. Είναι πολλοί αυτοί που, έλεγαν, που διαφωνούσαν μαζί μου και το λέγαμε και εδώ. Γιατί μου έλεγαν ότι. Θέλεις να ανέβεις επίπεδο και εξέλιξη, ναι. Αλλά έτσι όπως είναι μαζί δεδομένα. Σας. Δεν λέω εγώ το αντίθετο. Έτσι όπως είναι δεδομένα, εγώ θα έλεγα να μείνει στους δύο. Δεν σου λέω να ήταν βασικός και αντικατάστατος ο Κάνιας ή ο Σάχοφ. Αλλά να είναι διαθέσιμος στο ξεκίνημα και γενικότερα να έχει ένα ρόλο, ρε παιδί μου. Τριωτέρωτο. Ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο. Βέβαια, κοίτα, στην περίπτωση του Σάκοφ, ας πούμε, που ήθελε πολλά παραπάνω χρήματα. Άλλη κουβέντα εκεί. Okay. Στην περίπτωση του Κάνιας όμως που δεν ζητούσε κάτι τρελό. Εγώ ναι. Πίστευα ότι ο Κάνιας θα κλείσει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή αυτή την αίσθηση είχα και από τη δική του την πλευρά που ήθελε πολύ και το δείχνει και το έλεγε. Και από εδώ ότι. Οκ, okay, τον έχουμε στην άκρη. Αλλά πίστευα ότι. Και ωραίος τύπος. Ναι. Ευχάριστος δηλαδή τύπος, ας πούμε, και μέσα στην ομάδα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, οκ, okay, εντάξει. Δεν σου αλλάζει πια τόσο πολύ το σχεδιασμό και όλα αυτά, αλλά. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που λέγαμε και έχουμε συζητήσει και με τον Σταύρο. Αρκετές φορές με την απουσία του Μαουρίσιο, με το ερωτηματικό του Βέρμπλουμ. Γιατί χθες δεν αναφέραμε το Βέρμπλουμ. Ναι. Που ναι, μεν περιμένουμε να μπει όλοι από την αρχή, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Μη σου πω ότι είναι χειρότερο, γιατί για το Μαουρίσιο ξέρεις ότι δεν τον υπολογίζω.
Ναι. Ενώ το Verbum περιμένει να ανέβει στην Ολλανδία, να μπει σιγά σιγά να δει σε τι κατάσταση είναι, ναι, και αν μπορεί να την υπολογίζει. Δηλαδή, ναι, σωστά. Είναι, του Verbum γενικά η υπόθεση είναι, έχει στραβώσει τόσο πολύ από την αρχή που είναι πολύ δύσκολο τραυματισμό. Πιο δύσκολο από χιαστό, γιατί μιλάμε για χίλιο. Ναι, ναι. Το πάλεψε πολύ, αλλά ήταν δύσκολη και η κατάστασή του. Είναι η ηλικία του, είναι το σώμα του, είναι ότι δεν έχει κάνει κανονική προετοιμασία πέρσι. Και τώρα, ας πούμε, είσαι μια διαδικασία, στο περίμενε να δούμε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα, με το που ξεκινήσει τέλος πάντων το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα είναι σε φάση να μπει, αλλά είναι αυτό που λέει αγάπη. Είναι ερωτηματικό. Δεν μπορείς να, και δεν μπορείς να το, το πεις με σιγουριά και δεν μπορείς να το πιέσεις κιόλας. Σαν να μπράβο, σωστά. Γιατί σωστά. Μετά, πρέπει να πας σιγά-σιγά και να δεις πώς θα αντιδράει. Okay. Οπότε είναι λίγο πιο σύνθετο γενικότερα. Μιλάμε για τραυματισμό, ο οποίος διάβαζα το μεταξύ. Όταν τραυματίστηκε ο Ντουράντ στο NBA, είχα διαβάσει μια ολόκληρη ανάλυση για τον Αχίλιο Τένοντα. Ναι. Που δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας επιστροφής. Ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα στον οργανισμό του παίκτη. Ναι. Δηλαδή στο πώς αντιδράει το πόδι του, στο πόσο. Και έλεγε η συγκεκριμένη ανάλυση ότι συνήθως πιάνει αθλητές άνω των 30, ναι, που έχουν επιβαρυνθεί, ξέρω εγώ, από συνεχόμενη άσκηση, όπως τον Αδέρμπουν τότε, αν θυμάσαι, όταν την έπαθε. Και επίσης αυτός ο τραυματισμός, τις περισσότερες φορές προέρχεται από ανύποπτη στιγμή, ρε παιδί μου. Όπως πάλι και το Verbum, και το διάβαζα με αφορμή τον Ντουράντ αυτό το πράγμα. Ναι. Και σκεφτόμουν μετά το Verbum και έλεγα, δες, είναι όντως έτσι. Δηλαδή ο Verbum είχε χτυπήσει Δεκέμβριο. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Και ακόμα και τώρα που μιλάμε Ιούνιο και μπαίνουμε σε Ιούλιο σιγά-σιγά, δηλαδή έχουν περάσει 7 μήνες πάμπε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ξέρεις τώρα μπαίνει και επιστρέφει. Ενώ ουσιαστούς ξέρεις ότι χρειάζεται ένα διάστημα 6 μηνών και από εκεί και πέρα μετά είναι ανάλογο το, αν πήγε καλά η επέμβαση και το μόσχευμα και όλα αυτά. Με τον Αχίλιο Τένοντα είναι πολύ διαφορετικό. Και δεν έχεις, και αυτό είναι το θέμα το πιο σημαντικό κάθε φορά με αυτόν τον τραυματισμό, ότι δεν έχεις σιγουριά για την αποκατάσταση. Γιατί συνήθως πλέον οι τραυματισμοί, το θέμα είναι η αποκατάστασή τους. Δηλαδή η επέμβαση που γίνεται η επιδιορθωτική, να το πω έτσι. Πω ρε φίλε, το ιατρικό συνέδριο το κάναμε. Ναι. Είναι συνηθισμένο το μοτίβο. Το θέμα είναι μετά η αποκατάσταση. Και γι' αυτό λέμε για το Verbum ότι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι γενικά όλη η φάση δύσκολη του Verbum. Εντάξει, το παλεύει αυτό, είναι η αλήθεια. Και ατομικό τόσο καιρό. Και στις διακοπές του στη Μαγιόρκα, Νίκο Μοσχοβίτη, κανονικά πρόγραμμα. Μια χαρά. Αλλά. Με σπίτι στη Μαγιόρκα, να τα λέμε αυτά, ή όχι. Πλέον σπίτι στη Μαγιόρκα. Ναι. Ναι. Ωραία η Μαγιόρκα, αγάπη, σου αρέσει εσένα. Άστο. Άστο. Και δεν έχει και ένα ταπεινό σπίτι από ό,τι είδα σε διάφορα story και τι σπίτι θα ήταν τώρα κι εσύ, δηλαδή, τι περιμένει να ήταν, ας πούμε, ένα σπιτάκι, μια μεζονέτα. Όπου και να είσαι στη Μαγιόρκα, είναι ωραία, Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Να ξέρεις, ναι. Είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα, γιατί βγήκαμε έτσι γρήγορα να επιστρέψουμε και με Σταύρο να πούμε τα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε πέρα από την πλάκα διάφορα θεματάκια mm-hmm. που τρέχουν. Μαζί μας. Χθες έγινε χαμός το Αλφρέτος Γκάρντεν, Νίκο. Μου μετέφερε γνωστή που ήταν εκεί ότι η Μιχάλης Χατζηγιάννης έδωσε πολύ πόνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ πόνο. Και έβλεπα και διάφορα story και σε σκεφτόμουν που έλεγες mm-hmm. ότι μπορεί να μην σ' αρέσει γενικά, αλλά σου έχουν μείνει τα τραγούδια του. Και όντως. Έχει πει πολλά τραγούδια τώρα και έχει, ναι, πρόσεξε, και έχει γράψει πολλά τραγούδια. Α, έχει γράψει, δεν ξέρω. Κατάλαβες, γιατί δεν αλλά είναι μόνο ότι τα τραγούδισε, τα έχει γράψει κιόλας. Ήρθε με κάποια story και μου έρχονταν τραγούδια. Του λέω μπράβο, Νίκος Μοσχοβίτης το είχε πει. Τύπος είναι δυνατός. Άσχετα που είναι αντιπαθής. Είναι αντιπαθής, παιδί μου, είναι λίγο ξινιόλα. Προφίλ, ναι, αλλά τα τραγούδια του και όλα αυτά που έχει πει είναι πολύ ωραία. Λέω εγώ. Επόμενο event λοιπόν, 4 Ιουλίου στις 10 πάλι το βράδυ. Αυτή τη φορά έχουμε Σταβέντο, Νίκο. Στο Αλφρέντος Γκάρντεν. Ναι. Δίπλα ακριβώς στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, 4 του Ιούλη στις 10 το βράδυ. Ξανά τα ό,τι ίσχυε και για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Προπόλυση 15 ευρώ με open bar, 20 ευρώ στην είσοδο. Δωρεά μετακίνηση από το Βασιλικό Θέατρο στις 9.30 και στις 10.30. Και πληροφορίες 491-234. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στον Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου, σε πολύ πολύ καλές τιμές. Και η Στίχημαν, ο μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ, όπου μπορείτε από σήμερα να βρίσκετε επιλογές και για το Κόπα Αφρικα, το οποίο ξεκινάει με την Αίγυπτο να παίζει απόψε στις 11, με το... Έλα, ποιο παίζει, το γράφα πριν. Κάτσε πριν να σου πω, Μπουρουντί πρέπει να παίζει. Μπουρουντί. Ή Λεοβλακία. Έλα. Παίζει με... Να, με τον Μπουρουντί, μπράβο. Το Μπουρουντί. Στις 11 το βράδυ, Νίκο. Παίζει. Άμρου Άρντα, κανονικά εκεί. Οπότε μπαίνει στη στοίχημα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Βλέπεις τι αποδόσεις υπάρχουν. Έγινε ένας χαμός χθες στο Ουρουγουάι, Ιαπωνία, από ό,τι κατάλαβα. Πολλοί κόσμος δεν πληρώθηκε.
Και παραμένουν πολλές οι επιλογές για όλο αυτό το διάστημα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Σταύρο Κόλκα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάω 24 μέχρι και τις 2 εδώ. Η Αγάπη Γαβριλίδου είναι η κεντρικιά παρουσιάστρια του ραδιοφωνικού σοου. Εμείς βοηθεί από δίπλα. Αυτό, ναι. Πανελίστες. Αυτό, βοηθάμε, ναι, εδώ την κεντρικιά. Εγώ είμαι πρώτη στη Μαρκίζα με μεγάλα μπράβο, γράμματα. Εσύ έτσι, είσαι μπράβο. Ο. Πώς θα με να βοηθήσουμε, έτσι. Ναι, πανελίστες, πανελίστες. Βοηθητικό. Με μικρά γράμματα. Έτσι, χαμηλά, μπράβο, χαμηλά. Τον έχουμε. Σταύρο Κόλκα είναι μαζί μα. Καλησπέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Σε ποιο στούντιο είσαι, το 1, στο 2? Στο Αγία Σοφία. Στο τρίτο. Εξωτερικά γυρίσματα σήμερα, Σταύρο Κόλκα. Εξωτερικά γυρίσματα. Τι γίνεται, Σταύρο? Συγκλονιστικά πράγματα, παιδιά. Έβγαλε άκρη με αυτό που λέγαμε πριν. Ποιο λέγαμε πριν? Αυτό που με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει. Να σε συγκρίνω με κάποιον. Α, αν έχω περισσότερα μεγαλύτερα μάγουλα από την Ιταλία. Ναι, έβγαλε άκρη. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Απλά θέλω ένα πρόγραμμα, λίγο να δω που τα μετράει. Τι, υπάρχει πιστεύεις τέτοιο πρόγραμμα που μετράει μάγουλα? Βέβαια, μαγουλομετρητής, βέβαια. Άμα πατήσεις το Google, γίνει. Δεν είναι, υπάρχουν προγράμματα που μετράει διαστάσεις. Το πιστεύει ότι υπάρχει πρόγραμμα, θα βάλω... Πάτα ρε μαγουλομετρητής και θα στο βγάλει. Δεν είναι μόνο για μάγουλα. Υπάρχει πράγμα που μετράει. Εσύ πού θες να σε μετρήσουμε, μόνο σε μάγουλα ή γενικότερα? Για μάγουλα. Και θα στο βγάλει. Δεν μπορώ. Τι ζούμε. Εντάξει, είχα αυτή την απορία, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν έχω εγώ μια απορία. Κάτσε να ανοίξω μια φωτογραφία να τη δω. Τι ζούμε στην εποχή του διαδικτύου. Όλα αυτά τα θέματα λύνονται με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, δηλαδή έλεος. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το τίμιο παιδί αυτό η Ντέγε. Εντάξει, όντως είναι λίγο φουσκωμένα τα μάγουλα. Δεν είσαι λίγο, Νίκο. Πώς το βλέπεις? Ναι, αυτό. Τον περνάει. Ναι, είναι λίγο. Λίγο. Μπορεί να έχει να κάνει και από το πώς έχει στηθεί η φωτογραφία, ρε παιδιά. Τώρα εντάξει, μην είμαστε καχύποπτοι με τον άνθρωπο. Δεν είμαστε ωριακά. Τώρα να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Εσύ με τα μάγουλα δεν έχει θέμα. Το θέμα είναι σε ένα σημείο μόνο του κορμιού. Ναι, και η άλλη, ναι, πετάχτηκε, ναι, αμέσως εδώ πέρα. Έτσι, τεντώθηκε αμέσως. Φύχτηκε. Η άλλη, ναι, από εδώ αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ένα σημείο του κορμιού το θέμα. Τέλος πάντων. Γνωστή αγάπη για παιδιά. Μας τεφωνείτε. Όλη την ώρα. Για πες. Αυτή που κοιτούσε στο έδαφος όταν ήρθε. Άντε πάλι. Αυτή η ιστορία πάλι. Μια φορά την εβδομάδα την ακούμε. Και τώρα σου λέω σβήσε, ναι. Πες το και αυτό. Τώρα μαζί σβήσε. Λοιπόν, και στο να ωραία, Σταύρο. Τι λέει, θα τα πούμε τώρα τα ποδοσφαιρικά? Θα τα πούμε τα ποδοσφαιρικά, παιδιά. Έχουμε ένα θέμα με τον Ισμαήλ Σίλβα. Ήταν να εμφανιστεί αύριο. Αλλά επειδή ούτως ή άλλως είναι η πρώτη μάζευση της ομάδας και ερχόμενη, πότε είναι 26? Τετάρτη. Ερχόμενη Τετάρτη, θα έρθει μία και καλή μάλλον. Ναι. Εντάξει, εγώ πάντα όταν το βλέπω θα γραφεί είναι λίγο μικρακτικός. Λογικό. Το έχω αυτό. Ναι. Ναι. Αλλά με τα δεδομένα που κρατούν σήμερα, μάλλον έρχεται από εβδομάδα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα. Και γενικά αυτό το θέμα δεν έχει τραβήξει, ρε φίλε, λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή. Οκ, στην αρχή μπορεί να υπήρχε μια απόσταση, αλλά. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνική τραβήξη με τα δίλια, με τους Ρώσους, δεν είναι απλά. Ναι. Δηλαδή, στην Τσετσενία έχουν κρατικά σούπερ μάρκετ. Ναι. Δεν είναι το έργο τόσο απλό όσο δείχνει για να συνεννοηθείς. Λίγο ο Ιβάναρος έχει δουλειές, λίγο αυτή είναι τα ζώα μου αργά, λίγο τέλος πάντων, δεν μπορεί να... Λίγο ο Μάνας είναι Βραζιλιάνος, δηλαδή. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Πραγματικά, κάθε πολυκατοικία στη Βραζιλία έχει ένα Μάνατε. Εντάξει. Ευτυχώς είναι λίγες. Ναι. Δουλεύουν περισσότερο φαβέλα, παράδειγμα και τα γνωστά. Εξωτικά. Είναι λογικό σε κάποια φάση τέλος πάντων να υπάρχει μια κολλησιεργία. Αυτό που βγαίνει σήμερα είναι ότι ο μάνατζερ λίγο κλώτσισε να τον έρθει από τώρα, για να μην έρθει δύο φορές δηλαδή. Ναι. Να έρθει να φύγει για ξανάρθει, δεν είναι το Βραζιλία-Ελλάδα τόσο απλό ταξίδι. Είναι λίγο πιο σύνθετο, έχει καμιά 16 ώρες στην πτήση. Και προφανώς έρθει από εβδομάδα να τελειώνουν διαδικαστικά. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα το αφήνουμε αυτό το θέμα πίσω. Υπάρχουν οι εκκρεμότητες με τις πωλήσεις. Ο Κουλούρης αναμένεται να γυρίσει από την Τουλούζ, η οποία έμαθα χθες από την Τουλούζη. Τουλούζη, ναι. Και εγώ χθες το έμαθα. Ναι. Δύο Αστρίδες δίνει μια άλλη
Νόμιζα ότι το έγραψε λάθος εσύ όταν το συζητούσαμε. Δεν είναι. Αλλά είναι αλήθεια, είναι του Λούζι. Πρέπει να ομολογήσω ότι εφηδιάστηκα. Μας έμαθε κάτι χθες. Μπράβο. Μας έμαθε κάτι. Πιστεύω ότι κατά 10 δευτερόλεπτα είχε κάποιο, εκτός από τον εφηδιασμό του, είχε και μια, ένα θυμό μέσα του. Για να, αλλά μετά το κατάλαβα ότι μάλλον ήταν σωστό. Okay. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι χθες ενημερώσαμε τους φίλους του ΠΑΟΚ 24 για το πώς λέγεται του Λούζ στα ελληνικά. Ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κανείς δεν ήξερε. Εγώ τον γκούγκλαρα πάντως. Καν γραμμένο. Εγώ τον γκούγκλαρα για να είμαι σίγουρη, γιατί λέω δεν θα υπάρχει, δεν, κάτι λάθος έχουμε κάνει, αλλά αυτό ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα γυρίσει, να υπογράψει κάποια έγγραφα για να κλείσει το θέμα ολοκληρωτικά. Του χαρίσει η υπόθεση όπως βάλαμε. Ναι, εννοείται ρε Σταύρο. Στο ΠΑΟΚ 24 είναι ένα deal το οποίο έγινε με τον Ανδρόμητος ελεύθερος. Απλά ο ΠΑΟΚ διατηρεί ένα ποσοστό μεταπόλησης και έχει δικαίωμα ισοφάρισης στην καλύτερη προσφορά που θα έχει ο Ατρόμητος σε περίπτωση πώλησης του. Δηλαδή αν έρθει η ομάδα και δώσει 1 εκατομμύριο για να πάρει το χαρίσει και ο ΠΑΟΚ τον θέλει, έχει δικαίωμα να δώσει 1 εκατομμύριο ΠΑΟΚ και τον πάρει αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό είναι το deal και με το χαρίσει. Ο Καντούρη περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι από το πρωί. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και περιμένουμε να δούμε τις μεταγραφές, τις υπόλοιπες. Αυτό που βγαίνει από τον ΠΑΟΚ είναι ότι πάμε για λύσεις προοπτικής. Δεν προοπτικής εννοώντας σε παραγωγική ηλικία. Δεν πάμε για top παίκτες. Πάμε για καλούς παίκτες με φιλοδοξία και αθλητικά χαρακτηριστικά. Προφανώς αυτό γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί ότι το να παραπάρει έτοιμους παίκτες top, ειδικά στη θέση του Βιερίνια και του Μαουρίτσιο, θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμα θέμα όταν επιστρέψουν αυτοί. Θα ποντάρει περισσότερο στα αθλητικά στοιχεία τα οποία δεν τα είχε φτάσει στην Ευρώπη και αυτό τους στήχησε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τους στήχησε κυρίως στο κομμάτι των ομίλων του Europa League. Ναι. Όχι τόσο στα προκριματικά του Champions League, εκεί όπου νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 2 κακές στιγμές, μία του Βαρέλα που κάνει τον Ζαρντέλ και μία του Πασχαλάκη που κάνει το λάθος. Αλλά γενικά η Ευρώπη θέλει περισσότερη αθλητικότητα, έχει αποδειχθεί αυτό συχνά πιστά. Ευχαριστώ. Η αγάπη του κόσμου. Μου το λένε με θλίψεις. Ναι, ήταν λίγο, ήταν κάπως. Ναι, ήταν κάπως. Σας κρυπητήρια. Έχει κρύβει από πίσω ένα τι έκανε. Σταύρο, αν έχει και χτύπημα στην πλάτη, τελείωσε. Είναι πολύ κακό. Δεν έχει χτύπημα στην πλάτη. Καλό αυτό. Θετικό. Γιατί μιλούσα γι' αυτό. Νομίζω ένας μου έκανε και εκείνο τα 2 χτυπήματα. Αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό είναι πολύ κακό. Το σε λυπάμαι είναι αυτό το πολύ. Ναι, ναι, αυτό το ψύχαμα τι έκανες, ναι. Ότι σε συχαίνομαι, απλά δείχνω... Τώρα φας καμιά Παναγία στον αέρα, εσύ βλάκα. Άντε. Άντε. Τίποτα, έχω ένα βλάκα. Αυτό θα δώσω χαστούκι την επόμενη φορά. Είναι συγκεκριμένο. Δεν θα φάει χαστούκι. Την επόμενη φορά θα φάει χαστούκι αυτός. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Άσχετο θέμα. Ναι. Ναι. Συμβαίνουν αυτά όταν είσαι εκπομπές. Εννοείται. Ναι. Να σου πω λίγο για να γυρίσουμε ναι. Σε αυτό που ήμασταν. Αυτό που βγαίνει με τους παίχτες προοπτικής, τέλος πάντων, έχει για λίγο μια πιο μακροπρόθεσμη λογική από αυτό που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό του ότι είναι μπροστά τα μάτια του Champions League και πρέπει εκεί πέρα η ομάδα να έχει τέλος πάντων... Ναι. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν τη λογική πορεύτηκε τόσα χρόνια και στις 5 προσπάθειες να μπει στους ομίλους δεν πήγε. Δεν πήγε, σωστά. Ωραία, πρέπει mm-hmm. να δούμε και λίγο τι λένε τα στατιστικά. Mm-hmm. Τα στατιστικά λοιπόν λένε ότι πηγαίνοντας με την πεπατημένη και δέσμευσε το μέλλον του, δηλαδή πήρε παίκτες σε μεγάλη ηλικία που είχαν ημερομηνία λήξης άμεση και όχι με τα πολιτική αξία, άρα αν δεν πετύχει να πάρει τους στόχους του ήταν πεταμένα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και τώρα ενώ έχει ένα γκρουπ, ενώ έχει πετύχει κάποιους από τους σημαντικούς του στόχους, ωραία, αν αυξήσει τον μέσο όρο ηλικίας ή τόσο δεν τον μειώσει, αυτό το γκρουπ θα έχει μια άμεση ημερομηνία λήξης και πάλι αυτό από την αρχή.
Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο και πέρα του τριμήνου. Ναι. Και εγώ είμαι υπέρ του να πάρουμε έναν έμπειρο φόρ π.χ. Δηλαδή εμένα μου πούνε αύριο παίρνουμε τον Μπρίκ, θα πανηγυρίσω. Αλλά έναν. Ναι. Και όχι σε θέσεις που έχουμε ήδη μεγάλους. Ναι, εκεί στην επίθεση, δηλαδή, οι δύο που είναι, δεν είναι μεγάλη ναι, ηλικία, δεν είναι παίκτες. Να μην... Ναι, να έχω δηλαδή τον παίκτη προοπτικής για να τον βάλω εκεί που πρέπει, αν πω ο μήλος του Champions League, δηλαδή να παίξει για να πάρει την υπεραξία του. Mm-hmm. Να έχω εδώ τον έμπειρο να πάρω το πρωτάθλημα. Ωραία. Και να έχω χώρο για τον Βιερίνια και τον Μαουρίτσιο όταν γυρίσουν. Γιατί η χρονιά έχει μία ιδιομορφία. Η χρονιά αυτή τη στιγμή ξεκινάει με πολύ δύσκολα παιχνίδια σε αθλητικό επίπεδο, που είναι τα αποκριματικά του Champions League, και θα τραβήξει πολύ έχοντας 10 παιχνίδια υψηλής έντασης στο τέλος της. Στα play-off για το πρωτάθλημα. Ναι. Άρα η ομάδα που θα είναι πιο φρέσκια, με περισσότερες λύσεις και με παίκτες κλειδιά, γιατί περιμένουμε τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια να είναι τότε σε εκείνο το σημείο στην ομάδα, θα είναι αυτή που θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός π.χ. ποντάρει σε παίκτες, δηλαδή ο Ντουρμισάη προοπτικής δεν είναι άκπομ. Ωραία. Είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Εντάξει. Παίρνει τον Βαλμπουενά 35-36. Καλός παίχτης. Αλλά στο 45ο παιχνίδι θα έχει κλάσει που λένε στην γειτονιά μου. Ωραία. Ο Σουντανί, παιδί το οποίο είχε ένα χρόνο ήταν εκτός. Ναι. Εντάξει. Πότε θα προσαρμοστεί, πότε θα βρει ρυθμό, πότε θα κάνει, πότε θα ράνει. Ενώ οι δικοί μας που θα επιστρέψουν. Είναι παίχτες του γκρουπ. Ξέρουν που παίζουν και τι έχουν να κάνουν. Δεν θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι ξέχωρα αν θα ήθελα έναν έμπειρο, ειδικά στον φορ, ότι ο ΠΑΟΚ σωστά σκέφτεται. Ναι. Και αν το δούμε και λίγο πιο μακριά, αν ο ΠΑΟΚ σε 3 χρόνια έχει καινούργιο γήπεδο, θα πρέπει να έχει και μια πολύ δεμένη και φρέσκια ομάδα, έτσι. Όχι, εντάξει, είναι αυτό που είπες, ότι τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, τις περισσότερες φορές είχε μια συγκεκριμένη λογική. Αυτή η λογική από πέρσι ουσιαστικά και συνεχίζεται φέτος στο μεταγραφικό κομμάτι έχει αλλάξει χωρίς να βλέπουν μόνο. Εντυπώσεις. Εκτός από τις εντυπώσεις, να βλέπουν μακροπρόθεσμα και όχι το κοντινό, το άμεσο. Εντάξει. Ναι, μα το κοντινό και το άμεσο όταν κοιτάξαμε δεν είχαμε αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Μάλλον πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Mm-hmm. Μάλλον σε μια εποχή, τέλος πάντων, που οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν είναι σε full season, ωραία, αν τις βρεις καλά και εσύ είσαι καλά σε αυτό το αθλητικό κομμάτι, μπορεί να τις κάνεις και ζημιά. Mm-hmm. Δεν θα είσαι ποτέ το φαβορί. Ναι, και με λίγο τύχη στο τι θα βρεις μπροστά σου, είναι γι' αυτό λίγο... Αυτό, η συγκυρία λίγο πώς θα σου έρθει. Ναι, okay. Αυτό. Όταν όμως παίζει συγκυρία, δεν μπορεί η συγκυρία να ορίσει κομμάτι της κεντρικής σου ιδέας. Που θα σε πάρει όλη τη χρονιά μετά ή τέλος πάντων τα επόμενα. Ναι. Σωστά. Την επόμενη τριετία. Σωστά. Γιατί αν πάρω εγώ 4 έμπειρους, δεσμεύω και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Έμπειρος σημαίνει 30 πλάς, εντάξει. Ναι. Τον 28 τον παλεύω. Mm-hmm. Τον 29 στόπερ, που είμαστε γεμάτοι και δεν θα πάρουμε, τον παλεύω. Ωραία. Αλλά τον 30 κεντρικό χάφ, ενώ έχω ήδη Βέρμπου Μαουρίτσιο. Δεν έχει και λογική. Δεν έχει λογική. Εντάξει, στην Ισπανία επιμένουν να γράφουν για τον Ιτουράσπε, τώρα που το λέμε αυτό. Ο Ιτουράσπε είναι στη λίστα, είναι μία από τις επιλογές, είναι ελεύθερος, είναι έμπειρος, είναι στην κόπια των παιχτών που θέλει ο Λουτσέσκου, αλλά ο ΠΑΟΚ πάει σε λύσεις άλλες. Και γενικά τώρα αυτό. Είναι τώρα 30. 30 είναι. 30 είναι. 30. Είναι αυτή η κουβέντα που έχουμε. Προέρχεται από πολύ κακή σεζόν και με τραυματισμούς σημαντικούς. Καλός παίκτης είναι, ρε. Ναι, καλός είναι. Ρε. Στην Πυρμπάου μια χαρά ήταν. Ωραία. Τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Απλά ναι, το τώρα θέμα είναι δεν... ότι δεν πάμε σε τέτοιες λύσεις. Ναι. Δεν πάμε σε τέτοιες λύσεις. Ναι, θες μια... Και άλλοι παίξεις που σπανιά είναι καλή και είναι ελεύθερη, εντάξει. Δεν είναι μόνο του. Προφανώς και στη λίστα υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, δεν υπάρχει ένας δύο, γιατί και πολλές φορές και ο κόσμος απλά προτάει... Απλά του η περίπτωση, είναι μία από τις 10-12 που έχει ξεχωρίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, γράφεται στην ΑΣ. Που γενικά στην ΑΣ δεν γράφουν κάτι τόσο τυχαία. Είναι, εντάξει, είναι έγκυροι. Αλλά οκ. Okay. Και αυτοί δεν το πηγαίνουν πολύ μακριά. Λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον με τον ΠΑΟΚ και ότι είναι στη λίστα κανονικά. Το βλέπουμε κι αυτό. Έχει ομάδες από την Κίνα, από ό,τι βλέπω.
τουλάχιστον μέσα στο ίδιο μου σήμα. Ναι, νομίζω ότι την περσινή σεζόν πληρώνει αυτός και δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί περίμενε και αυτός, λένε, από Αγγλία, Ισπανία και δεν είχε. Ναι. Γιατί εντάξει, πέρσι είχε μόνο 5 συμμετοχές. Εγώ από αυτές τις περιπτώσεις χαφ που έχουν ακουστεί, μόνο του Χόλμπι θα έλεγα οκ. Okay. Το Αμβούργο, ε. Ναι. Ναι. Που είναι ένα παιδί το οποίο ήταν top talent, δηλαδή έπαιζε την πρέμια με την τότε να πήρε μεταγραφή μεγάλη κτλ. Απλά δεν έφτασε ποτέ να είναι top παίκτης. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά στο επίπεδο του Πάοκ είναι καλά top. Mm-hmm. Και είναι παιδί με περισσότερα δεξίματα, με περισσότερη ένταση, είναι στη γερμανική σχολή που έναν τέτοιο χρειαζόμαστε εκεί. Ο μόνος από αυτούς τους under 30 που άκουσα, που θα μου άρεσε να τον δω και βάζει για την κροθιά μου, είναι ο Χόλμπι. Παιδί με πολλές ασίστ, παιδί με πολλά τρεξίματα, παιδί με ένταση, παιδί με κροτσιά. Σωστά δομημένος για αυτό που θέλουμε. Box to box. Ναι, με διαφορετικά στοιχεία. Και στοιχεία εξαριού και στοιχεία οχταριού. Έχει παίξει και 10. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι εύκολη περίπτωση, πιστεύω. Ναι. Δηλαδή είναι από αυτές που πάω να περιμένει κανένα μήνα ακόμη. Δεν είναι απλό. Το άλλο το θέμα προέκυψε το πρωί που έστειλε εξώδικο Ολυμπιακό στο γραμμένο για τον Περέιρα. Καλά, εντάξει, τι περιμένετε. Εξώδικο ένας, ο άλλος ετοιμάζεται να μείνει με το μυαλό του. Κάθε μέρα κάτι. Τι περιμένετε, παιδιά, τα σεβεντεράκια τώρα. Τη μία μέρα ο ένας, τη μία την άλλη μέρα ο άλλος. Βγάλετε και ένα κοινό για να γλιτώσετε και τα έξοδα όλα. Να μην χρειάζεται. Το γιατί, το γιατί. Επειδή αποφάσισε η FIFA. Ναι, και δεν υπήρχε, λέει. Δεν κάνει μία, αν η FIFA κάνει μία ανάλυση σε τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πώς θα το βγουν αυτοί, θα βγουν από τα λαγούμια τους μετά. Όχι, τους πείραξε, λέει ότι δεν τέθηκε προς ψήφιση. Σε χάνουμε, έλα. Σε χάνουμε. Μπα, έλα, όχι ξανά, το ξαναπάρουμε. Ξαναπαίρνουμε τον Σταύρο. Ναι, είχαμε χθες το κλίμα ότι θα κάνει μήνυση ο Μελισανίδης και τώρα υπάρχει εξώδικο. Με όσα έχει συνδέσει εκκλησιακής προπής με την ανανέωση σήμερα του Μέλο Περέιρα. Ναι, επειδή δεν το ψήφισαν. Δεν χρειάστηκε να ψηφίσουν μάλλον. Μάλιστα. Αφού η FIFA τον έχει εκεί. Ναι, αλλά άλλο να έχουμε στο σώχαστρο. Έλα, τον ξανέχουμε. Έλα. Συνδυακούστε σε πράγματα, έτσι. Δεν έχω σήμα Vodafone, δεν έχω στην οποία στην Κοσμοτέ. Συγγνώμη για λαμογιά πρώτου βαθμού. Δυνατό, καλό. Έτσι πρέπει. Έτσι είναι σωστό. Κοσμοτέ είναι εδώ, κυρία μου. Τα κεντρικά είναι εδώ, την καλύτερη τιμή εδώ τη βρείτε. Ή τα περισσότερα εδώ στα φάνη. Κάκουσα κι άλλος για το Vodafone, με μπερδεύτηκε, αλλού πήγα. Εξυπηρετώ κι άλλος, δεν βλέπω. Σου λέει κάτσε, τι μου μπήκα. Σου λέει έξω από τα κεντρικά της Κοσμοτέ. Δεν Κοσμοτέ, έχει εδώ. Δεν άλλο θα ζήσω. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, λέγαμε για τον Ολυμπιακό και το εξώδικο στο γραμμένο. Για τον Περέιρα. Ναι. Και πραγματικά αυτό είναι ότι την μία μέρα βγαίνει κατά την ΑΕΚ, χθες για τον Μελισανίδη όλο αυτό, και σήμερα βγαίνει από τον Ολυμπιακό το εξώδικο. Ναι, ρε, είσαι φιλτεράκια. Και μας λένε ότι δεν έχουν συμμαχία, ότι έτυχε απλά. Καλά, αυτό το ότι δεν έχουν συμμαχία και το λένε και το ξαναλένε και προσπαθούν να πείσουν ούτε τους ίδιους τον κόσμο τους. Απίστευτο. Ναι. Σταύρο, η θητεία αυτής της διοίκησης της ΕΠΟ πότε ολοκληρώνεται? Το άλλο καλοκαίρι. Α, το άλλο καλοκαίρι δηλαδή που θα γίνει η μεγάλη μάχη εκεί. Ναι. Πόλεμος χαρονικός. Ναι. Κοίτα, μέχρι τότε, ο μόνος τρόπος να χάσει την προεδρία της ΕΠΟ γραμμένος είναι να συνεχίσει να μην την έχει σήμερα. Βέβαια, πάνω μπορεί να πάρει και ως 5-6 ενώσεις μετά και να μπορεί μόνος του να μπορεί να κάνει δουλειά. Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο. Πάνε μια χρονιά παρασκηνιακά, πολύ μυστήρια. Mm-hmm. Πολύ μυστήρια. Ναι. Αλλά έτσι όπως το πάνε αυτοί, όποιος και να βγει διοίκηση, η FIFA θα κάνει κουμάντι. Ναι. Με φαίνεται κιόλας. Γιατί όσο προσπαθούν να περάσουν τα δικά τους, τόσο οι άλλοι ισχυροποιούνται. Ισχυροποιούν μάλλον πρόσωπα. Εννοείται. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά νομίζω. Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια. Γεια σου, Σταύρο. Μάλιστα.
πιστεύω ότι ο τύπος που ήταν εκεί είχε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, μπορεί να ξέρει, και εγώ το παθαίνω πολλές φορές, να μιλάς στο τηλέφωνο, να ασχολείσαι με κάτι άλλο και να πηγαίνεις να κάνεις μια δουλειά και να είσαι ρε παιδί μου, να μπαίνεις μέσα και να λες ο πατώρα που είμαι και μετά να θες ένα δευτερόλεπτο δύο για να φτιαχθείς. Άμα ακούει κι ο άλλος. Έπεσε η Vodafone, σου λέει τι έγινε στη Vodafone, μπήκε. Εγώ είχα πει, του είχα πει εδώ πέρα που μια μέρα μιλούσα στο τηλέφωνο, είχα ακουστικά κανονικά. Μπαίνω μέσα σε ένα μασούτι. Έχω φτάσει μέχρι στο βάθος, ρε παιδί μου, μηχανικά εντελώς. Ναι. Και ο μασούτι αυτό είναι κατεστραμμένα τα πάντα γιατί κάνουν ανακαίνιση. Α, τέλεια. Δεν έχω προσέξει εγώ όμως ότι έχεις δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Και με κοιτάνε όλοι. Ξέρω εγώ εκεί το μαστόρια όλοι. Με κοιτάνε. Αυτή είναι ηλίθεια, α πούμε, μπήκε μέσα. Έχει πάθει το να μιλά στο κινητό σου και να ψάξει το κινητό σου. Όχι, έχω πάθει το να μιλάω με τα ακουστικά και να μην έχω βάλει το πείσμα στο κινητό μου. Okay. Αυτό ακόμα γίνεται. Έχω πάθει να μιλάω στο κινητό και να ψάχνω το κινητό μου. Με ακουστικά και να παθαίνω εμπλοκή για το που είναι το κινητό. Όχι, φίλε, αυτό με τα ακουστικά και τώρα μιλά και να μην έχει βάλει το πείσμα είναι πολύ χειρότερο. Και μετά να πείσει τον άλλον γιατί δεν με ακού. Γι' αυτό σου λέω. Η βιταμίνη είναι μεγάλη υπόθεση. Γενικά γίνονται ωραία πράγματα, ναι. Λοιπόν. Φτάσαμε στην ώρα για το δεύτερο διάλειμμα. Να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Παρέα μαζί μας εδώ, Νίκο, είναι το Ritz Casino, όπου μετά το χθεσινό event με τον Χάρη Χατζηγιάννη στο Alfredo's Garden την επόμενη εβδομάδα είναι τέσσερις. Όχι, τη μεθεπόμενη. Τη μεθεπόμενη. Όχι, την επόμενη είναι. Άχι, τη μεθεπόμενη είναι. 4 Ιουλίου, έλα. 4 Ιουλίου λοιπόν θα είναι εκεί στο Avento για ένα ακόμη πολύ πολύ ωραίο βράδυ. Στις 10 η ώρα ξεκινάει το event, προπόληση 15 ευρώ με open bar. Ή 20 ευρώ στην είσοδο δωρεάν μετακίνηση από το Βασιλικό Θέατρο στις 9.30 και στις 10.30. Οπότε, άμα δεν έχετε μεταφορικό μέσο, υπάρχει λύση και για εσάς. Η αναδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού, επαγγελματικού χώρου, ό,τι θέλετε πραγματικά υπάρχει σε αναδομό. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάχνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και η Στίχημαν είναι μαζί μας. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παραμείνει μέγας χορηγός για αρκετά ακόμη χρόνια. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ που σήμερα έχει 7ο τελικό ΕΦΕΣ Φενέρ. Βεβαίως έχει και Ρεάλ Μπαρσελόνα σήμερα πάλι. Μπαρσελόνα Ρεάλ μάλλον. Σήμερα νομίζω είναι γι' αυτό. Χαμός γίνεται αυτούς τους τελικούς. Σήμερα είναι το τουρκικό. Ναι, τελευταίο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Over 1,5 τρίποντο μίσης θα παίξουμε πάλι, να ξέρεις. 1,65 το δίνει νομίζω και 1,50 δίνει του Σλούκα, γιατί και του Σαμπρί. Θα το βγάλουμε σήμερα. Έχει και τένις, έχει πολλές επιλογές στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πολύ εύκολα. Υπάρχει το σερί και το live καζίνο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα συνεχίζουμε. ΠΑΟΚ 24, εδώ μέχρι και τις 2. Συζητήσαμε τα περί ποδοσφαίρου με τον Σταύρο Κόλκα. Λίγο μια έτσι περαιτέρω ανάλυση των όσων γίνονται. Αν τα πιάσουμε ένα-ένα. Αυτό εδώ για. Νέο σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Mm. Ωραία. Το οποίο ποιο είναι, για να το δούμε. Πολύ πιο ενδιαφέρον αυτό εδώ που βλέπω. Η διαφήμιση. Αλλά οκ. Ο Ιωνικός Νίκης ετοιμάζεται για την επιστροφή. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Έστειλε πρώτα στον Εσάκη για νέο σύστημα διεξαγωγής των αγώνων της Basket League. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Α, είναι όλο αυτό. Περίμενε. Πάρτε ένα-ένα λοιπόν. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες βαθμολογίας κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος της Basket League θα μπουν στην κληροτίδα από όπου οι δύο θα τοποθετηθούν στον πρώτο όμιλο και οι άλλες δύο στο δεύτερο όμιλο. Οι ομάδες που τερμάτισαν από την 5η θέση έως και την 8η θέση θα μπουν αντίστοιχα στην κληροτίδα από όπου θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα μπουν στο πρώτο όμιλο και οι δύο ομάδες που θα μπουν στο δεύτερο όμιλο. Οι ομάδες από την 9η θέση έως την 12η θα μπουν επίσης στην κληροτίδα από όπου θα ταξινομηθούν οι δύο ομάδες. Στον πρώτο όμιλο και οι δύο ομάδες στο δεύτερο όμιλο. Τέλος, οι ομάδες που θα ανεβαίνουν από την Α2 κατηγορία έπειτα από κλήρωση, η μία θα μπαίνει στο πρώτο όμιλο και η άλλη στο δεύτερο όμιλο. Μάλιστα. Ωραία. Και πώς το παίζουμε αυτό, ρε παιδιά? Καταρχάς, κάτι μου λείπει. Α, οι πρώτες τέσσερις ήταν, sorry. Okay. Νόμιζα ότι ήταν οι πρώτες δύο στην αρχή. Ναι. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην αναφορά μας στη δημιουργία των τρίτων και τέταρτων ομίλων, ο Α4 και ο Β4 που θα αγωνίζονται μεταξύ τους για να προκύψει ο νικητής της σειράς θα μπει στον τρίτο όμιλο των play-off και ο ηττημένος θα μπει στο τέταρτο όμιλο των play-out. Τα παιχνίδια θα είναι διπλά, δηλαδή ένα παιχνίδι στην έδρα του ενός και ένα παιχνίδι στην έδρα του άλλου, που ο νικητής θα προκύψει από τη διαφορά των μεταξύ τους πόντων. Δεν βγάζω άκρη. Σκέψω, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Επίσης, να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι άλλο. Με ποια βαθμολογία είναι οι πρώτες τέσσερις ομάδες βαθμολογίας χρονικής περίοδου? Δεν κατάλαβα εγώ πραγματικά τι είναι. Ρε παιδί μου. Ποια είναι η βαθμολογία της κανονικής περίοδου της φετινής Basket League? Αυτή που έγινε στο γήπεδο ή αυτή που έγινε με τον Ολυμπιακό που δεν κατέβηκε και τον Παναθηναϊκό που δεν κατέβηκε? Ας ξεκινήσουμε με αυτό, ας βάσει το ερώτημά μας. Αυτή η τελευταία που δεν κατέβηκαν και οι δύο. Που επικυρώθηκε δηλαδή. Ναι. Με ΑΕΚ. Ναι. Περιστέρι.
Όχι, Προμηθέα. Ναι. Όχι, Προμηθέα ήταν τέταρτος, όχι να πάω. Φαλαργός. Ποιος ήταν, εσύ ήταν πρώτη η ΑΕΚ στην κανονική περίοδο. Ναι. Δεύτερος ποιος ήταν. Προμηθέας. Δεύτερο το Περιστέρι, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτος ο Προμηθέας, πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν ήταν. Κατάλαβε, τα έχω μπερδέψει λίγο. Δηλαδή, ξεκινάμε από μια βάση που υπάρχει ερώτημα. Ή θα το πάμε κανονικά που ήταν πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μα γιατί το πας έτσι, αφού επικυρώθηκε. Ναι, δεν τελείωσε το άλλο. Ναι, αλλά. Παίρνουμε όποια βαθμολογία θέλουμε, πάρουμε και την πρώτη. Πάρουμε τον Ολυμπιακό να παίζει. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε εκείνο χθες ότι αν κατεβούν αυτοί, εμείς φεύγουμε. Ναι, πάλι. Πόσο κουραστικό και αυτό. Πιο δεν μπορούμε να παίξουμε στο πρωτάθλημα όπως είπε. Έλεος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Βαθμολογία. Κάποιοι έχει γίνει expert στα πασχετικά, τα βρίσκει εύκολα κατευθείαν όλα. Νικό, δίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, α, υπερθέρι Παναθηναϊκός Προμηθέας. Καλά τα είπα. Ωραία, με αυτή θα πάμε, αφού επικυρώθηκε. Ωραία. Δηλαδή, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα αυτό που λέει ο Τσάπας, θα ξεκινήσει ο Πάκος στο δεύτερο όμιλο. Από τη θέση 5 έως 8. Ναι, στο δεύτερο. Μάλιστα. Εγώ δεν κατάλαβα το άλλο που λέει θα ανέβουν με κλήρωση. Δηλαδή τι, θα ανέβουν με κλήρωση. Γιατί για λόγο να υπάρχει. Θα βγάζει άκρη. Συγγνώμη στον Ιωνικό. Τα έχετε κάνει την άλλη στον Πάκη. Συμπαθή ομάδα. Και γενικά και ειδικά. Αλλά του Ιωνικού αυτή η πρόταση δεν είναι πολύ κατανοητή. Δεν ξέρω. Κατά τα άλλα, μια συμπαθητική ομάδα, όλα καλά. Συμπαθητική. Ναι, εντάξει, ήδη όχι. Καλό μπάζα θα έχει χρόνο. Ωραίο και παιδάκι έχει. Μια χαρά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έχει καλή έδρα. Το ενδιαφέρον είναι εδώ. Όπου ο Προμηθέας πια ανήκει στην αγκαλιά της Euroleague. Προμηθέας. Γιατί το ανακοίνωσε και επίσημα. Προμηθέας θέλει σε 3-4 χρόνια να μπει Ευρωλίγκα. Υπάρχει αυτό στο πλάνο. Ο Προμηθέας έχει δει ένα κενό που υπάρχει. Ναι. Βασικά εδώ και καιρό η Ευρωλίγκα ψάχνεται για τρίτη ελληνική ομάδα. Ναι. Όταν λέω Ευρωλίγκα, δεν εννοώ την Ευρωλίγκα τη διοργάνωση, εννοώ την εταιρεία Ευρωλίγκα που έχει και το Eurocup. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, η τρίτη αυτή ομάδα δεν μπορεί να είναι η ΑΕΚ για διάφορους λόγους. Γιατί η ΑΕΚ γενικότερα, αν θυμάσαι πριν κάποια χρόνια, πριν μπει στο Champions League, ήθελε να μπει στο Eurocup και ξαφνικά έκανε μία. Επειδή ήρθαν οι κυρώσεις που δεν μπορούσαν να παίξουν μεταγραφές της, έκανε μία εντυπωσιακή στροφή. Αλλαγή πλεύσης, το λέω πολύ ευγενικά. Όπως ναι. Γενικά θα μιλάω πολύ ευγενικά για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Ναι. Εντάξει. Μία αλλαγή πλεύσης και μάλιστα έχει γίνει από τα κεντρικά πρόσωπα του. Πρόσωπα, από τις κεντρικές ομάδες του Basketball Champions League, παιδί μου. Ναι. Και έτσι για η Ευρωλίγκα δεν θέλει να δώσει τρίτο εισιτήριο Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι επόμενες δύο ομάδες που θα μπορούσαν να πάρουν ένα τέτοιο εισιτήριο είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μάλιστα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει. Θα μπορούσε να έχει ένα πολύ δυνατό σύμμαχο μέσα στην Ευρωλίγκα, αν ήταν σε σημείο τέτοιο που να μπορεί να πάει προς τα εκεί. Δεν είναι. Ωραία. Ο Άρης επίσης δεν είναι. Ο Προμηθέας που βλέπει το κενό αυτό εμφανίζεται. Προφανώς και δεν έχει τη δυναμική του ΠΑΟ και του Άρη. Okay. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο ανεβάζει το μπάτζετ της και φέτος το ανεβάζει ακόμη περισσότερο. Ναι. Και πάει μέσω Eurocup. Ναι. Σιγά, οι άνθρωποι του ΠΑΟ στα ξεκινήματα τη προηγούμενη κατάσταση με τον Λίγα Παθεοδόρου είχαν κυκλώσει. Στο ημερολόγιο τους τη χρονιά 2021. Ναι. Και ο Προμηθέας το 2021 βλέπει. Το είχαν κυκλώσει στη λογική πια ότι ο Ολυμπιακός οδεύει προς ένα σημείο που σταματάει ο Σπανούλης, σταματάει ο Πρίντεζης. Οπότε θα πρέπει να κάνει μια ριζική ανανέωση, κάτι που δεν είναι εύκολο και δεν ξαναβρίσκει Σπανούλη και Πρίντεζη. Ναι. Έτσι, όσα λεφτά και να δώσεις. Και ο Παναθηναϊκός έχει μπει και αυτό σε μια τέτοια σειρά τα τελευταία χρόνια που δεν είναι η ομάδα που ναι, μεν έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν, okay, αλλά δεν έχει πια τα budget των 30 εκατομμυρίων και των 35. Είναι μια ομάδα η οποία κινείται στα 10-15 εκατομμύρια, έτσι. Και αυτό μπορεί. Και ο Παναθηναϊκός επίσης το 21, ο Καλάθης θα είναι 32-33. Κατάλαβες. Ο Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος να ξέρεις, το project του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια το έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά είχε τα λεφτά και να το κάνει. Ναι. Κατάλαβα. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα ωραίο project και δεν είχε λεφτά. Ο Προμηθέας δεν είχε project. Παίρνει πράγματα από τη λογική του ΠΑΟΚ και είχε τα λεφτά και να το κάνει. Ωραία. Και τώρα ξεκινάει με το Eurocup. Σωστή κίνηση. Πέρσι έπαιξε Champions League. Έζησε την εμπειρία της Ευρώπης. Ναι. Ωραία. Και τώρα επειδή δεν έχει ανάγκη οικονομική, γιατί το Champions League σε αποζημιώνει κάπως. Προφανώς και δεν παίρνει τα πάντα πίσω. Όταν κάνεις μια ομάδα τέλος πάντων καλή που θες να έχει ένα καλό ρόλο στο πρωτάθλημα αυτό. Αλλά. Ψηλώνεις κάποια έσοδα. Παίρνεις κάποια έσοδα. Το Eurocup είναι διαφορετική κατάσταση. Αλλά το Eurocup, το οποίο θέλει κιόλας, από ό,τι διάβαζα Μπαρτομέου, να δίνει πλέον και δεύτερο εισιτήριο στην Ευρωλίγκα μέσω Eurocup, όχι μόνο δηλαδή στο κάτοχο. Ναι. Να δίνει, ξέρω εγώ, στο φιναλίστ, ας πούμε, ένα παράδειγμα, στις δύο ομάδες θα πάνε τελικό. Και είναι και καλύτερο πρωτάθλημα, έτσι. Το επίπεδο του είναι καλύτερο. Όπως και το κάνουμε από το Champions League. Έχει πιο μεγάλα budget, πιο δυνατές ομάδες.
και όλα αυτά. Και ο Προμηθέας λοιπόν βλέπει αυτό το κενό και χώνεται τώρα. Ναι. Απλά εγώ πιστεύω ότι ο Προμηθέας θα συνεχίσει τον χρόνο πολύ καλά. Πιστεύω και του παραχρόνου. Έχει. Βλέπω λίγο ημερομηνία λήξης στον Προμηθέα. Να ξέρεις. Γιατί θα πρέπει να βγάλει επιτυχίες πια για να συνεχίσει ο Λιόλιος να είναι δυνατός και να συνεχίζει να βάζει χρήματα. Λέω εγώ. Σαν έδρα. Απλά τώρα αυτό είναι το. Ναι. Το υποστηρίζει. Μια χαρά. Αυτό. Γιατί να μην το υποστηρίζει. Μια χαρά. Το γήπεδο το έχει βελτιώσει όσο μπορεί. Εντάξει, τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μια ομάδα που έχει, θα έχει σε κάθε μάτς, ξέρω εγώ, 6.000 κόσμο. Ναι. Τόσο νομίζω χωράει το τόφαλος. 5, πιο λίγο. Αλλά θα έχει ένα γήπεδο με αρκετό κόσμο και γεμάτο. Αλλά σου λέω, αν ένας από τους δύο Θεσσαλονίκης ήταν δυνατός, η Ευρωλίγκα θα έκανε κράγια να τον έχει. Και όταν λέω η Ευρωλίγκα, για να μην μπερδευόμαστε, δεν εννοώ το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, έτσι, το να είναι στις 18 ομάδες σε πρώτη φάση, να τον έχει στη δική της ομπρέλα. Ναι. Ευρωλίγκα, Παύλα Ευρωλίγκα. Και μετά το αν μπορεί να πάει στην Ευρωλίγκα είναι μια άλλη κουβέντα. Κατάλαβες. Αλλά δεν υπάρχει κανένας από τους δύο. Υπάρχει ένας Προμηθέας ο οποίος έχει δει αυτό το κενό και μπαίνει πολύ δυνατά. Οι κινήσεις του μέχρι στιγμής είναι δυνατές. Και έχει κάνει και οι παίχτες με τους οποίους έχει, δηλαδή ο Γκαλόν Γκρίμ που έχει κλείσει είναι. Μιλάμε για παίχτη που τον είχε πάρει ο Μπαντζόκα στη Χίμικη. Μπορεί να μην βγήκε, αλλά είναι τέτοιος παίχτης. Από ό,τι έχω διαβάσει, θέλει να γυρίσει και ο Πράδερ που τον είχε πάρει πρόπερση από την Αυστραλία. Ο Πράδερ πήγε στη Χίμικη και τον πήρε ο Μπαντζόκα, έμπλεξε εκεί άσχημα με έναν τραυματισμό που έκανε εγχείρηση. Η εγχείρηση πήγε άσχημα με το ιατρικό επιτελείο τη Χίμικη, έμεινε σχεδόν εκτός σχεδόν όλη τη σεζόν, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης. Και από όσο ξέρω, είχε κάνει και μια επαφή με τον Περπέρογλου Προμηθέας. Φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή χτυπάει πολύ ψηλά. Ναι, και νομίζω το μπάτζο θα είναι αρκετά ανεβασμένο σε σχέση με φέτος. Και πολλοί πιστεύουν ότι. Εγώ πιστεύω ότι το μπάτζο του Προμηθέα φέτος είναι πιο μεγάλο από τη ΣΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα. Τη ΣΑΕΚ. Αχα. Η ΑΕΚ θα κινηθεί όπως και φέτος, από όσο ξέρω. Δηλαδή εκεί 1,5 με 2 το πολύ, χωρίς να ξεφεύγει πολύ στο κομμάτι των συμβολών. Οκ, σε κάποιες περιπτώσεις ναι. Δηλαδή πέρσι, ας πούμε, η ΑΕΚ στο Ματσιούλη έδωσε λεφτά. Ναι. Καλά. Για να πάρει το Θείοντορ που τον πήρε στα μέσα τη σεζόν, έδωσε καλά μηνιαία χρήματα. Αλλά χωρίς να ξεφεύγει πολύ. Νομίζω ότι θα έχει πιο μεγάλο. Θα έχει το μπάτζετ, πιστεύω, του χρόνου. Ψιλοείχε για χθες ένα θέμα πάλι. Με τον Εμπάκου, ε. Ναι, με ένα tweet που ανέβασε αυτός και μετά το κατέβασε. Όχι, που έλεγε ότι δύο μήνες ήμουν εκεί και δεν πήρε και τα λεφτά μου και περιμένω. Γιατί έτσι. Θα έτυχε με το συγκεκριμένο. Θα έτυχε με αυτόν, θα έτυχε με το Θείοντορ, θα έτυχε με κάτι άλλους. Θα έτυχε με κάτι άλλους που είναι στη FIBA και έχουν κάτι μπαν και τα τρέχουν και μετά πάει και τα πληρώνει η ΑΕΚ. Το κατέβασε γρήγορα αυτός όμως. Ναι. Δεν το κράτησε πολύ. Στην ΑΕΚ, μέσα στη σεζόν διάβασε πιθανά για αποχή. Όχι. Γιατί να διαβάσει. Γενικά στην ΑΕΚ, μέσα στη σεζόν, άμα δεν μιλούσε με κανέναν από εκεί. Δεν πιστεύω ότι έχουν θέματα. Δηλαδή, άμα δεν μιλούσε γενικά. Καμία ομάδα στην Α1. Άντε, να μην πω καμία. Ναι. Το 90% των ομάδων στην Α1 δεν πληρώνει τέλος του μήνα ή αρχές του μήνα. Να σου το πω έτσι. Ωραία. Πολλές ομάδες είναι μέσα κάποιους μήνες. Και δεν βάζω. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός προφανώς και δεν είναι απ' έξω, έτσι. Ναι, ναι. Καλά, ο Ολυμπιακός ειδικά έχει φανεί και σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά και τον Παναθηναϊκό δεν θα διαβάσει ποτέ τίποτα τέτοιο. Ναι, okay. Αλλά. Δεν διαπληρώνουν. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα λοιπόν, τι είναι στην αγάπη, τόσα πάρτα. Τη ναι. Χρονιά. Εδώ όμως μπαίνει και το άλλο, ότι εδώ μόνοι μας τα βγάζουμε. Εδώ ναι, εννοείται. Γιατί οι άλλοι τα ξέρουν, δεν είναι χαζί. Διάβασε πουθενά για αποχή στην ΑΕΚ φέτος. Όχι, αυτό σου λέω. Άμα δεν μιλούσε με κάποιον από εκεί, δεν το ήξερε. Όχι, είχε κανένα να το διάβασε. Ήξερε, α πούμε, ότι ο Πανιώνας έχει 5 θέματα. Οκ, αλλά ο Πανιώνας. Είχε άλλο τρόπο να λύνει τα θέματα. Δεν, δεν διάβασε κάποια τέτοια ομάδα ότι έγινε αυτό και αυτό. Αλλά σου λέω, δεν φταίνε αυτοί που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Φταίνε όλοι εδώ. Πού το βγάζανε. Καλά, εντάξει, να σου πω λίγα τώρα. Γιατί εδώ το θέμα ήταν σημαντικό, δεν ήταν απλό. Άξι, άντε, παιδί, πες, ήταν έγινε σημαντικό. Μια μικρή εποχή και οκ. Okay. Αλλά γενικά το μεγαλοποιούσαμε εμείς εδώ και έφτανε μέχρι εκεί. Γιατί εμείς εδώ δεν ξέρουμε λίγο να το προστατεύουμε λίγο όλο αυτό. Να στέλνουμε και να το. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Όταν θες να τα μεγαλώνεις όλα τόσο πολύ και να μην τα προστατεύεις λίγο, καταλαβαίνοντας τι συμβαίνει. Ότι ας πούμε δεν χρειάζεται στη δύσκολη στιγμή να περάσεις την επίθεση κι εσύ. Δεν χρειάζεται. Στο Γιώργο Προμηθέας, παιδιά. Εντάξει. Πολύ σωστά πήγαινε ο Λιόλιος. Μπράβο του. Ο Προμηθέας πάντα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά προς τη νέα σεζόν η ομάδα θα αγωνίζεται στο 7 Days Euro Cup. Ο σύλλογος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διακριθεί και σε αυτή τη διοργάνωση, προωθώντας παράλληλα τις αξίες του Προμηθέας σε όλη την Ευρώπη με στόχο να κάνουμε περήφανους φιλάθλους μας στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αναφέρει ανακοίνωση του Προμηθέα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αναμενόμενο ήταν. Απλά είναι και το τυπικό πλέον.
Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ναι. Έτσι, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχε κάποιες διάφορες τέλος πάντων εξελίξεις. Αναφέραμε χθες τι παίζει με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Γενικά, ας περιμένουμε από αυτό το μέτωπο κάτι. Νομίζω ότι με την αναμενόμενη άφιξη της οικογένειας Σαββίδη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες. Ας περιμένουμε να δούμε και από εκεί κάτι. Στο κομμάτι του Καραμάνη έχουμε αναφέρει τα δεδομένα. Νομίζω ότι τα μνημόνια έχουν συνταχθεί της συμφωνίας από πλευράς δικηγόρων και μένουν τα επόμενα βήματα. Αν προχωρήσουν και μπουν και χρήματα, προχωράμε κανονικά. Αν όχι, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα με τον συγκεκριμένο. Πάντως, νομίζω το κομμάτι των δικηγόρων, αυτό το γραφειοκρατικό που λέμε, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και οι δύο πλευρές είναι σε φάση ανταλλαγής εγγράφων πια, ούτως ώστε από πλευράς ΑΣ πια και την πλευρά του Καραμάνου για να προχωρήσει το ζήτημα. Θα το δούμε. Όπως έχουμε πει, προς το τέλος του μήνα αναμένουμε επόμενα βήματα από εκείνο το μέτωπο. Θα δούμε ποια θα είναι αυτά. Κάτι άλλο δεν έχει περαιτέρω. Κάτι ας πούμε να είναι καινούριο, να το πω έτσι. Αυτό που έχει να κάνει με τους δικηγόρους είναι το τυπικό κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά είναι η συνέχεια της κουβέντας που έγινε την περασμένη Τρίτη. Τρίτη, νομίζω ότι έχουν περάσει 15 μέρες. Προχθές. Ναι. Την Τρίτη. Όχι ναι. Προχθές. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι έχει να γίνει με αυτή την υπόθεση. Και τόση ώρα έχει ο κρυφός διακοπός. Ο κρυφός παράβαση των διακοπών στο Αιγαίο. Αποστολή αντίπρος. Πολύ ωραίο μέρος, αγάπη Γαβριλίδου. Αν σε βγάλει ποτέ ο δρόμος σου, να πάει στον καταπληκτικό. Χρόνος να βρεθεί. Χρόνος. Χρόνος. Μεγάλο πρόβλημα στην εποχή. Μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια. Γενικότερα. Λοιπόν, επίσης, αυτό που έχει ανοιχτό εκεί είχε το ενδιαφέρον του. Τι, για πάλι λίγο πιο πάνω. Αυτό. Ποιος είναι ο Μεσιό? Από τον BCL στους Spurs. Αυτός μάλιστα. Είναι ο Λούκας Άμανης. Ναι, μέσα στους... στον draft. Αυτός κάπου που έπαιζε ο Ολυμπιάνα, μπράβο. Ναι. Αυτό έλεγες πριν. Ναι. Η παρουσία των δύο, εντάξει, δεν ξέρω αν λέγει κάτι το φοβερό. Έτσι. Είναι το καλοκαιρινό κάμπ που τρέχει ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κυρίως στο Παλατάκι. Το κάμπ των Ακαδημιών και με τον Νίκο Σταυρόπουλο εκεί. Σήμερα ήταν εκεί και ο Βαγγέλης Μαργαρίτης και ο Λίνος Χρυσκόπουλος. Ο Λίνος, από όσο ξέρω, βρέθηκε κάποιες μέρες για λίγο στη Κέρκυρα, αλλά η παρουσία του στο Παλατάκι είναι καθημερινή. Με προπονήσεις και ατομικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο το έκανε και μέσα σεζόν. Ναι. Κάθε πρωί, ατομικό πρόγραμμα. Ήταν εκεί. Και σε μέρες ρεπό ήταν κάθε πρωί μαζί με ανθρώπους του team, τέλος πάντων, να κάνει το δικό του πρόγραμμα βελτίωσης και τέλος πάντων προπόνησης. Τι περιμένουμε για τον Λίνο? Ο Λίνος έχει συμβόλαιο. Ο Λίνος όμως δεν έχει και ενδιαφέρον γενικότερα από ομάδες, από εξωτερικό, σε κάποια φάση. Κοίτα, σίγουρα υπήρχε μέσα σε ζώνη αυτό το σκηνικό με τον Στουντιάντε, σίγουρα. Ναι. Δεν θεώρησε ότι είναι καλό να πάει, ήθελε να κλείσει εδώ τη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι άλλο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι αργά ή γρήγορα το όνομά θα ακουστεί για τον Ολυμπιακό σε κάποια φάση. Απλά με τον Ολυμπιακό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ερωτηματικό για πολλούς. Δεν ξέρω παίχτη ο οποίος να θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα παίζει στην Ευρωλίγα και στην Α2. Δεν το ξέρω. Δηλαδή κανένας δεν το θέλει. Ναι. Και πολλοί το σκέφτονται. Ναι. Το ότι είναι μέσα στις λύσεις του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι ο Λίνος. Αλλά το ότι είναι στις λύσεις δεν σημαίνει ότι θα προχωρήσει κιόλας. Τώρα που μιλάμε, μπορεί σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα, κάποιοι άλλοι που ήταν πιο πάνω στη λίστα να μην προχώρησαν και να στραφεί σε αυτή τη λύση. Αλλά ο Λίνος θεωρητικά έχει συμβόλαιο. Ναι. Με τον Μακόπο και Μαργαρίτης. Όπως και ο Σχίζας. Ο Σχίζας όμως για να μείνει, πρέπει λίγο κάπως να γίνει και μια κουβέντα μαζί του για τα δουλεμένα αυτή τη σεζόν που δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα. Ναι. Έτσι. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ, αν βρεθεί μια λύση στο διοικητικό κομμάτι, αν προχωρήσουν αυτά τέλος πάντων, Μελίνο, Μαργαρίτη, Σχίζα, Καραμανόλη, Καρά και ένα ακόμα Έλληνα, είναι 6 ξένους. Αν οι ξένοι του βγούνε τέλος πάντων, είναι κινήσεις όχι τόσο μεγάλου ρίσκου. Δεν έχει κακή ομάδα. Ναι.
Αλλά αυτό είναι πολύ μακρινό σενάριο σήμερα που μιλάμε. Έχει τόσα άλλα πράγματα να κάνει μέχρι να φτάσει εκεί, που είναι πολύ μακρινά όλα αυτά. Πότε είπαμε ότι ξεκινάει η σεζόν? Στο μπάσκετ. Ναι. Αρχές Οκτωβρίου. Α, ναι, είναι τώρα και το παγκόσμιο. Μα έτσι αλλιώς ξεκινάει τότε. Άρα υπάρχει πολύ καιρό, εντάξει. Έχει πολύ καιρό. Απλά για το αγωνιστικό. Τώρα είναι άλλα τα θέματα τα οποία. Ναι. Θέμα επιβίωση βασικά είναι σε πρώτο πλάνο. Είναι άλλα τα θέματα που προέχουν αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω. Μάλιστα. Φτάνουν διάφορες πληροφορίες, ξαναλέω. Δηλαδή, χθες έφτασε μια πληροφορία στο μυαλό μου για τον μπάτζετ της επόμενης σεζόν, εφόσον προχωρήσει το Καραμάνου. Δεν με ακούστηκε άσχημο. Αλλά είναι πληροφορία που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από κάπου. Άμα δεν δεις, Νίκο, αυτό που έγραψες και προσθέσεις στο blog σου στο SDN, άμα δεν δεις τα λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα δεν δεις τα λεφτά, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Ας περιμένουμε να δούμε. Ναι. Δεν είναι πληροφορία, αυτό είναι ένστικτο. Ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι το σημείο να δούμε αν υπάρχουν λεφτά ή όχι. Ναι. Μέχρι τότε θα έχει προκύψει κάτι οριστικό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Okay. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε με ό,τι έχει μείνει. Μαζί μας είναι ο Φτίκας, όπου βρίσκεται πλακάκια και είδη υγιεινής και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πάντα με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από το γήπεδο του Καλού, τηλέφωνο 905-503 και τα ΝΑΚ, όπου βρίσκεται πραγματικά ό,τι θέλετε, είτε για άντρες, είτε για γυναίκες, είτε για παιδιά, σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Είναι πάρα πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή Μέρος Οτέλους και Ελευθερίος Βενιζέλος και φυσικά NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ηλίθιοι διαιτητές και ηλίθιος κόσμος. Νίκ Κύριος. Αχ, έχει κουράσει αυτό. Έλεγε. Δεν έχει μπορώ. Ψυχολογικά προβλήματα το καημένο. Δεν μπορώ. Δική τον εαυτό του, έλεγε. Δεν είναι καλά, έτσι. Σε δηλαδή... ρωτάω γιατί σε δική μου τένει στο Πάο 24, γι' αυτό το ανέφερα δεν και δεν μπορώ, με κουράζει. Σε κουράζει. Έχει γίνει πολύ γραφικό και νομίζω ότι τα κάνει και πίτες για να συζητιέται και αδική τον εαυτό του. Χτυπάει ρακέτες, πάει ρακέτες και βρίζει μέσα στο κόρτ. Θα το χαρακτήριζε attention whore, αγάπη τον Κύριο. Με εκνευρίζει. Μάλιστα. Δεν μπορώ. Είναι σάικο απλά. Ναι, είναι ψυχοπαθή κανονικό. Αλλά είναι. Είναι σοβαρά. Είναι. Να σου πω, ο Τσιτσιπά που παίζει τώρα. Στο Χάλε. Στην Αγγλία. Χορτό. Ναι. Το Wimbledon πότε ξεκινάει? Κάπου στα κοντά δεν είναι αυτό? Το Wimbledon. Κάπου στα κοντά είναι λογικά. Ναι. Okay. Να ξέρω. Okay. Το Wimbledon, okay. Ναι, κάπου στα κοντά είναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη αν τη πας αποκλείστηκε γιατί είχε διακοπεί ο αγώνας του. Αφού χθες έπαιξε δύο παιχνίδια, λέει. Αυτός το... ναι, γιατί σταματάει. Όχι λόγω βροχής, όχι ξανά μετά, όχι δύο μέρες. Άλλο και αυτό. Όχι, το Wimbledon νομίζω είναι λίγο πιο μετά. Υπάρχουν θέματα, μετά είναι, μέσα Ιουλίου πρέπει να είναι. Οκ. Okay. Αλλά. Τι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι συμβαίνει, αγαπητή, αλλά βρήκαμε την κάτι ευκαιρία. Σε μακροχρόνια που είχαμε παίξει είχε ανέβει το cash out. Μα μπράβο. Να τη ευκαιρία. Μπράβο. Να τη ευκαιρία για την αγάπη Γαβριλίδου. Καλό. Μάλιστα. Ωραία. Το Χάλε. Σε ρώτησα, σου λέω για τένις, γιατί είσαι ειδική πραγματικά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλλον αποκλείστηκε. Να πότε στην τουρκική ομάδα έριξε ο Βράνιας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εδώ που βγαίνει. Ο Βράνιας, ο οποίος με το που προσγειώθηκε, ναι. Συνάντησε με Μελισανίδη. Με το που προσγειώθηκε. Βέβαια. Δεν είδε, λέει, κανέναν και τίποτα άλλο, δεν μίλησε με κανέναν άλλον, μόνο με συνάντησε με Μελισανίδη. Του είπε ο Μελισανίδης πρέπει. Πολύ ωραία φανέλα, πολύ εμπνευσμένη. Πραγματικά. Πολύ ωραία. Ναι, όντως. Ο Βράνιας είναι συνάντηση, λέει, και θα προσπαθήσει να δώσει το απόλυτο και. Τελικά έρχεται ως δανεικός. Ως δανεικός, με ένα πολύ 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 όμως καλό deal. Το οποίο αυτό το ξέρουμε. Όχι, ναι. Απλά το μαθαίνουμε. Ρε παιδί μου, δηλαδή λέει πολύ καλό deal. Okay. Όχι. Εδώ μάθαμε από την. Λοιπόν, το... κάτσε να πούμε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ λοιπόν εδώ για την επιστροφή του Ασώτου. Εδώ διαβάζω σε ένα site. Εννοείται, ναι. Ο παρολίγων δημοτικός σύμβουλος, ναι. Μάλιστα. Δεν επελέγει τυχαία, μάλιστα. Εκεί πέρα του κάπο ντέι κάποι. Ήταν μαζί ο ψυχίατρος και ο τερολογιατρός του 3-1. Α, καλά. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ρε, εσύ να σου πω λίγο κάτι. Ειλικρινά σου λέω. Εμείς θα τα γράφαμε αυτά. Εντάξει. Δεν μπορώ. Χωρίς το ότι τα ίδια μας τα μάτια θα βγάζανε αίμα. Έτσι. Το τι ξεφωνητό θα τρώγαμε. Και δεν χρειάζεται να το τρώγαμε το ξεφωνητό από κάτω. Ναι. Θα το τρώγαμε σε Messenger κανονικά κατευθείαν. Κάποτε ή κάποιοι, δηλαδή. 3-1. Ναι, okay. Στο αεροδρόμιο έσφασαν, ναι, πολύ ωραία, βρέθηκαν, οκ. Okay. Αυτό συνείδησε ο Μελισανίδης, αφεντικό ψυχίατρος και τερολογιατρός μαζί, στη συσκευασία του ενός. Κατάλαβες. Δηλαδή ο Μελισανίδης είναι ο κάπο ντέι κάποι. Όλα. Ναι. Και είναι και ψυχίατρος και τερολογιατρός. Χωρίς να θέλω να σε προβληματίσω, καλέ φίλε, νομίζω ότι ψυχίατρος και τερολογιατρός είναι το ίδιο. Είναι, ναι, ο ψυχολόγος και είναι και ο ψυχίατρος. Και είναι διαφορετικό. Ναι. Okay. Εδώ, και το τερολογιατρός είναι και λίγο ρατσιστικό πλέον. Ήθελα να το πει κάπως, ναι. Ναι.
Κάντο ψυχολόγο καλύτερα. Ναι, ήθελα να το πει κάποιο ναι. άνθρωπο. Ναι. Και ο υπερυπομονετικό και ισορροπιστή Χιμένεθ σήκωσε τα χέρια ψηλά. Ψάχνοντα για ζουλομανδία, γράφει για τον Βράνι εδώ ο συνάδελφο. Τρώει Βράνι ακόμα δεν ήρθε. Δηλαδή, σου λέω ότι εμεί αν τα γράφαμε, εκτό ότι ο υπολογιστή ο ίδιο θα μα μούτζον επί τόπου, δηλαδή θα έβγαινε μία μούτσα. Δεν θα σ' άφηνε να το γράψει. Το Word, το μόνο του. Που έβγαζε ένα συνδετήρα που. Το παλιό το Word, το προλαβέ. Όχι. Είχε ένα πραγματάκι σαν συνδετήρα. Χρήστο, τι ήταν εκείνο, ρε φίλε. Όταν έγραφε που έβγαζε ένα συνδετήρα και είχε μια φατσούλα, κάτι έκανε μέσα από το χαρτί. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω, αγάπη. Διαφορά. Πώς το, γενεών. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός ο συνδετήρας λοιπόν σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα έβγαινε και θα σου λέγει κάτι. Δεν θα σε άφηνε να το γράψει. Ναι. Θα σβηνόταν μόνο του. Ναι. Δηλαδή εδώ μας τι μεταφέρει θέλει να μας πει, ο συνάδελφος ότι ρε παιδί μου αναλαμβάνει. Είναι μισότρελος ο Βράνιες, ναι. αλλά με την παρέμβαση του, της Προεδράρας, ναι. που δεν είναι Προεδράρα τυπικά, αλλά τέλος πάντων είναι, είναι τα πάντα όλα, το μαγαζί, είναι, 3-1. Του λύνει τα ψυχολογικά του θέματα και του λέει έλα εδώ εσύ φίλε μου και θα ναι. τα σώσουμε όλα να βρούμε την άκρη. Δηλαδή τον χειρίζεται αυτός. Ναι. Και στην πρώτη στραβή, να λάβει την... πώς το λένε. Θα το πάρει πάνω του. Είναι θεραπεία που είναι ιατρός του. Δεν θα πει, πει ότι ο Καρντόσο φταίει γι' αυτό και εκείνο. Δεν την πληρώνει ο Καρντόσο. Το παίρνει πάνω του. Το παίρνει πάνω του. Πιο εύκολα απ' όλα είναι. Όχι, αυτό παίρνει πάνω του. Είναι 3-1. Τρελογιατρός και ψυχολόγος και κάποτε τι είπε. Ναι, κάποτε ή κάποιοι. Ναι, ωραία. Το αφεντικό ήταν αφεντικό. Είναι το κάποτε. Μπράβο, ρε Χρήστο. Μπράβο, ρε φίλε. Γιατί το κάπο κάτι που έλεγε αφεντικό, αλλά τον day κάποιοι με μπέρδευε. Λατινικό είναι αυτό ή ιταλικό. Λατινικά δεν διάβαζα ποτέ. Παρότι ήταν πολύ εύκολο μάθημα, δεν διάβαζα ποτέ. Δεν τα αγάπησα ποτέ. Είναι εντελώς αχρίαστα βασικά. Ναι. Όποιο παιδάκι μας ακούει να διαβάζει λατινικά. Να διαβάζει λατινικά, βεβαίως. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Βεβαίως. Το κάποτε ή κάποιοι τι γίνεται. Νίκο, βάλε καμιά ωραία κουβέντα στα κειμενά σου που κάθεσαι και γράφεις τα κανονικά. Κάποτε ή κάποιοι. Βάλε καμιά ωραία έτσι. Να βάλω έκφραση. Δηλαδή για τον Ιβάν Σαββίδιο κάποτε ή κάποιοι. Ο 3-1 τρελογιατρός, ψυχολόγος και ψυχίατρος και πατέρας και ό,τι θέλεις. Αυτό σε μένα φαίνεται Ολυμπιακός, αγάπη ποιος είναι. Δεν το είδα αυτό καθόλου. Τι, τι μου δείχνεις. Ναι. Καλά. Κάτσε, περίμενε. Είναι η ώρα τώρα, την ώρα ξέρεις. Σταματάει μετά. Είναι ένα δύο ώρο δείχνει, δίνει αποκάλυψη και μετά, και μετά σταματάει. Ναι, ναι, ναι. Μετά πάει για μπάνιο και τέτοια πράγματα, ξέρεις. Τι ωραία πράγματα γίνονται. Ρούμπεν Σεμέδο. Αυτό είναι που σε κάποια φάση ακόμα και για την Μπαρτσελόνα ή άλλο είναι, γιατί είναι για μια 200 σε μέτρα. Άλλο σε μέτρα εκείνο. Καταρχά αυτό είναι και μικρό. Γεμάτο τον βλέπω τα τελευταία χρόνια. 17-18 στη Βιγιαρεάλ, 5 συμμετοχέ. 18-19 στην Ουέσκα, αγάπη. Όπα. Την Ουέσκα, πού την έχει ακούσει το τελευταίο καιρό, αγάπη. Παντού. Ναι, την έχει ακούσει μήπω σε κάτι θέματα που έχει ο Ραούλ, μπράβο. Την έχω ακούσει, Νίκο, είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Το πρώτο κομμάτι τη περσίνη σεζόν ήταν εκεί. Μη το συνδυάζεται όμω με κάτι αυτό. Και στο δεύτερο μισό τη ζώνη στη Ρίο Αβε. Εντάξει, γεμάτη σεζόν βέβαια. Ναι. Το 94. Κοίταξε, εδώ ο τύπος έχει κάνει μία γεμάτη σεζόν 16-17 στη Sporting Λισαβόνας. Είναι στο Όπερ, έκανε 31 παιχνίδια. Από εκεί τον πήρε η Βιγιαρεάλ, δεν έπαιξε. Τον έδωσε δανεικό στην Ουέσκα στο μισό κομμάτι της σεζόν 12 συμμετοχές. Και άλλες 14 Ρίο Αβε πέρσι που έβαλε και 2 γκολ. 26 συμμετοχές πέρσι δηλαδή. Ναι. Χωρίς να έχω τώρα 90 λεπτά και πόσο έπαιξε, 3 λεπτά, 4-5 έτσι. Γεννημένος το 94 ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Μας περνάει λίγους μήνες. Μα καλά, συγγνώμη, ο Ολυμπιακός δεν θα έφερνε. Και εκεί αμυντικό με ένα Κάρο Λεφτά και ο Σκρουτέλ και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Σκρουτέλ τελικά δεν μα άρεσε. Ποιον άλλο είχαμε διαβάσει. Τον Φερμάλεν που θα έφερνε από την Παρσελόνα. Είχε πει και το Φερμάλεν σε κάποια φάση. Γράψει Ισπανί. Και του Μολέδο έχει ξαναγραφτεί σωστά. Αυτά. Βέβαια. Τον Μπέργκε θα έφερνε στην επίθεση. Ο Μπέργκε τελικά το άφησε. Φερμάλεν και εσύ. Φερμάλεν όντω του Μολέδο δεν έχω ακούσει. Ο Μπέργκε λέει το άφησε Ολυμπιακό. Ναι. Αφού έτσι λέγαμε. Δηλαδή αντί για Μπέρκ πήραμε Ντουρμισάη και αντί για Φερμάλεν πήραμε και Σκρουτέλ, παίρνουμε Σεμέδο. Είναι καλύτερη η ρίση. Θα ρίχναμε όλα αυτά εκεί. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αφήσει τον. Επίσης, εγώ χθες διάβασα ότι δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω από μία συνάντηση του Φορτούνη με τον. Τον πρόεδρο. Βαγγέλη Μαρινάκη, που στο μεγαλύτερο συμβόλαιο που έγινε σε Έλληνα παίχτη ποτέ. Ναι. Που θα πλησιάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ που διάβασα. Ναι. Αυτό. Δηλαδή στην κουβέντα που έγινε χθες αυτά τα 15 λεπτά δεν χρειάστηκε παραπάνω, συμφώνησαν και οι δύο και δεν πάει πουθενά ο Φορτούνης. Διάβασε μια ιστοσελίδα. Πιστεύω ότι μίλησα με τα μάτια. Λες, ε? Ναι. Με τα μάτια μιλάμε εμείς. Μίλησα με τα μάτια. Γιατί ο πρόεδρος άμα πει και πολλά αγχώνεται και είναι δύσκολα μετά. Έχει και ζέστη. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε δεν χρειάζεται να μιλήσουμε πολύ ώρα. Ναι. Το τερκοντήσιο είναι και το περιβόητο τερκοντήσιο με τα 100 ευρώ. Ναι, με τα μάτια μίλησαν. Μάλιστα. Πιστεύω. Μάλιστα. Έτσι πιστεύω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για το Ραούλ, μπράβο, εντάξει, τώρα που το έλεγες πριν, διάβαζα για κάτι κατασχέσεις, κάτι αμάξια που πήραν. Στον άμα πήραν ένα γκαράζ, λέει, στον άμα πήραν ένα σπίτι. Τους παίρνουν πράγματα σιγά σιγά. Εμφανιζόταν το χρήμα από εκεί δηλαδή. Α, το κατάσχουν. Τώρα. Α, ναι, ναι, okay.
Μάλιστα. Αλλά του παίρνουν, δηλαδή στον άλλον έλεγε γκαράζ, σε παρένθεση. Γκαράζ. Του πήραν τον γκαράζ. Πώς κατάσχε τον γκαράζ. Δεν ξέρω, ρε, τι πώς πήγε. Είχε παρενθέσει τον καθένα λοιπόν, και είχε γκαράζ. Που είχε ρε, εσύ στο ξεχωριστό λες. Το Eisenhower που τα είχε όλα μέσα, που είχε όλα τα μετρητά εκεί πέρα που κρατούσε σαν μια αποθηκούλα σε συγκεκριμένα μέρη που ήταν αποθήκε και γκαράζ. Κάτι τέτοιο. Στην Αμερική, κάτι θα είναι. Τι ναι. Θα είναι, ένα γκαράζ, μια πόρτα, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω. Ένα χώρο. Τέλο πάντων, αμάξι από τι άπλα που του πήραν αυτού. Ναι. Του Ραούλ Μπράβο. Και έχει κι άλλα λέει. Πολλά. Το θέμα θα μιλήσει κι εκεί πέρα θα γίνει όπως. Εδώ σε ένα πιο μικρό σκηνικό. Δεν του αφήνουν εσύ εδώ. Δεν εκεί. Δεν του αφήνουν. Αφού βλέπει κάθε μέρα κάτι γίνεται. Ναι, ρε. Εννοώ στην διαδικασία. Το να πούν τι έγινε. Ναι, το δικαστήριο όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρω. 5 σπίτια και 4 αυτοκίνητα. Να. 5 σπίτια. Δεν ξέρω, κατέβα προς τα κάτω. Να σου πω κάτι. Για να λέει κατάσχε 5 σπίτια, μάλλον δεν τα κατάσχε όλα. Έχει κι άλλα. Αυτό σου λέει έχει πολλά. Ραούλ, μπράβο είσαι. Έχει κάνει εδώ πέρα. Των οποίων το ένα είναι Bentley το αυτοκίνητο και το άλλο είναι Lincoln, παρακαλώ. Γιατί θα ήταν τίποτα. Φτωχό τέτοια. Εδώ, αυτά και τα λέτε. Να, εδώ, τα λέτε. Λοιπόν. Εδώ. Αυτό που φόρεσε την ασπρόμενη φανέλα, γιατί δεν τα λέτε. Η Νίγο Λόπεθ, 13 αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα. Ε, φίλε, 13 αυτοκίνητα, δηλαδή. Ρε αγόρι μου. Πρέπει, εσύ. Μα πρέπει. Να κυνηγεί το χρήμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα. Μπόρχα Φερνάντες. Ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο. Εντάξει. Αγουστίν Λασαόσα. Δύο σπίτια. Ένα γκαράζ. Μία αποθήκη και δύο αμάξια. Αυτό είναι που σου λέω μάλλον. Από τον Χουάν Κάρλος Γκαλίντο, ένα σπίτι, τρεις θέσεις πάρκινγκ. Τι τρεις θέσεις πάρκινγκ, ρε εσύ, δηλαδή. Πώς κατάσταση το πας και βάζεις πάνω μια κορδέλα και λέει και γιατί τη θέση πάρκινγκ, οκ. Και δύο αποθήκες. Και από τον Εμίλιο Βέγκα, ένα σπίτι και δύο αυτοκίνητα. Τίμιος αυτός. Λίγα πράγματα. Ο Νίκο Λόπεθ λίγο. Κάπου ξέφυγε με τα 13 αυτοκίνητα. Οκ. 13 αυτοκίνητα, ε. Ναι. Μάλιστα. Α, και από τον Κάρλο 40. Τον εγκέφαλο είναι τρία σπίτια, μία θέση πάρκινγκ και τρία αυτοκίνητα. Άρα στην Ισπανία, μάλλον θέσει πάρκινγκ τι πληρώσει και είναι δικέ σου, δεν έχει να κάνει. Δεν καταλαβαίνω το μήνα είναι. Και δεν γιατί είναι αρκετά σχέση με θέση πάρκινγκ. Ναι, οκ. Okay. Ο δικαστή λέει τη υπόθεση για την ώρα ζήτησε περισσότερε έρευνε για την υπόθεση και πιο συγκεκριμένα πρόσβαση σε όλου του υπολογιστέ όλων των εμπλεκόμενων. Εκεί μπορεί να φανεί διάφορα, να φανούν διάφορα πράγματα, απλά δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να καταστραφούν τα δεδομένα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ωραία πράγματα πάντω. Βεβαίω. Θέση πάρκινγκ. Καινούργια αυτό. Για εγκαράζ. Είναι εξωτερικό εκεί πέρα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η θέση πάρκινγκ. Αγάπη, έχεις να μας δώσει τίποτα καλό για Κόπα Αμέρικα. Κόπα Αμέρικα. Για την Ουρουγουάη έχεις να μας πεις κάτι, καλή ομάδα. Εγώ στο μακροχρόνιο Ουρουγουάη έχω στηρίξει και σε σκόρ και σε ομάδα. Χθες, εντάξει, και λοιπόν, το μοναδικό παιχνίδι που θα δω, που θα ξενυχτήσω και να το δω, είναι το Χιλί Ουρουγουάη. Τελευταία αγωνιστική νομίζω των ομίλων. Είναι 26 του μήνα, μου είπανε. Που πιστεύω ότι. Τετάρτη. 26 μου είπανε. Πάει τόσο μακριά. 26 ή 24, μπορεί να πούμε 24. Ναι, ρε, μπορεί 24, γιατί η Κυριακή παίζει η Αργεντινή που είναι. Δευτέρα προς Τρίτη μου είπαν το παιχνίδι. 2 η ώρα. Περίμενε να δούμε. Γιατί ακόμα δεν έχω δει τίποτα από κομμάτι. Χιλί Ουρουγουάη είναι την Τρίτη, 25. Άρα Δευτέρα προς Τρίτη, καλά μου είπανε. Όχι, ξημερώ. Ναι, Δευτέρα προς Τρίτη. 2 η ώρα. Μάλιστα. Χιλί Ουρουγουάη. Ωραία. Το παιχνίδι ρεσί τον προκριματικό. Νομίζω είναι και οι δύο καλύτερε ομάδε. Η Κολομβία είναι καλή, αλλά ναι. Εντάξει, οκ. Η Αργεντινή είναι τόσο χάλια όσο λένε, αγάπη. Ποια? Η Αργεντινή είναι τόσο χάλια όσο λένε. Δεν την μπορώ την Αργεντινή. Σε κουράζουν πολύ, δεν σε αρέσει το τίποτα. Υπάρχει μια τοξικότητα εκεί μέσα που δεν φεύγει. Ότι είναι η Λίβερπουλ των εθνικών όχι, ομάδων. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Καμία σχέση. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι γίνεται πολύ φασαρία πολλές φορές για το τίποτα για αυτήν την ομάδα. Όχι. Μα πλέον ο Μέση, γι' αυτό γίνεται φασαρία. Αυτό σου λέω. Δηλαδή και η Λίβερπουλ δεν. Η Λίβερπουλ είναι συμπαθητική ομάδα. Ζαλίζει παραπάνω από όσο πρέπει, ρε παιδί μου, όχι, για αυτά η Λίβερπουλ είναι συμπαθητική ομάδα. Η Αργεντινή εμένα προσωπικά μου βγάζει μια. Όχι. Μάλιστα. Μακριά. Αν και πολλοί τη στηρίζουν την Αργεντινή, από ό,τι καταλαβαίνω, και φίλοι, και social media και γενικότερα. Όχι. Θέλει να κλείσουμε. Ουρουγουάη, να το γυρίσουμε του Πάου και να κάνουμε μια μικρή επαφή με Ραφαήλ να μας πει τι γίνεται με Στεφάνου. Τι γίνεται με handball. Ναι. Εντάξει, για να κλείσουμε. Ανανέωση εδώ πέρα, τερζή, έχουμε τα πάντα. Ανέμου και υδάτων, αλλά και στο κομμάτι του ΑΣΥΜΕ, κυρίως του βόλεϊ με αυτά που γίνονται και με το handball. Έτσι που έχει. Βασικά, Νίκο, στο βόλεϊ γίνονται κινήσεις πουθενά αλλού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τα έχουμε ξαναπεί ότι στο βολέι μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα που δεν κινείται τίποτα και ξαφνικά σε 10-15 μέρες τελειώσουν όλα. Γενική συνέλευση είναι το κλειδί. Γενική συνέλευση. Την επόμενη μέρα έγιναν όλα. Του εραστέχνη. Κάτι περιμένει φίλος μας λέει ότι θέσεις πάρκινγκ ίσον με αποθήκες επίσης. Α, είδες αυτό που σου λέω. Αν βλέπεις λέει πολλές σειρές εκεί κρύβουν έτσι, πολλά. Έτσι είναι, ναι, ναι. Και σε μια άλλη που το βλέπω στο. Τώρα που το έβλεπα στο Netflix το Dead to Me, και εκεί είχαν ένα αυτοκίνητο που είχε γίνει βρωμοδουλειά και το είχαν εκεί πέρα μέσα σε μια αποθήκη παύλα πάρκινγκ. Ραφαήλ Γκαϊδατζή, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε? Τα μοναδικά τμήματα που κινούνται τα δικά σου, ρε φίλε, τι γίνεται? Είτε σε στραβό, είτε σε καλό. Όλοι οι άλλοι, πολύ φασαρία για το τίποτα. Έτσι, έτσι. Για πες.
Λοιπόν, Βόλη, θα μου στριζείς πέμπτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, αναμενόμενη εξέλιξη, την είχαμε προαναγγείλει. Εντάξει, ένας έμπειρος παίχτης, ο οποίος και φέτος θα βοηθήσει όποτε χρειαστεί, θα είναι παρτενέρε του Ντίμα Φιλίππου, που λογικά μένει και αυτός στην ομάδα. Και νομίζω μόνο και μόνο με την εμπειρία του είναι μια σημαντική κίνηση για τον Δικέφαλο, που χθες ανακοίνωσε και τον Γιώργο Στεφάνου, μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση στην θέση των Λίμπερο. Ραφ, ο Τερζής πόσο χρονών είναι, γιατί το συζητούσαμε με την Αγάπη και δεν το είχαμε. Ο Τερζής έχει βάλει 4 από μπροστά, όχι, ε? Πρέπει να έχει βάλει και 4. Α, έχει βάλει και 4, ένα μπράβο. Πρέπει να έχει βάλει και 4. Ναι, μεγάλος είναι πολύ. Είναι, παίζει για χρόνια βέβαια, αλλά νομίζω ότι ναι. Καλά, οκ. Προφανώς είναι μια κίνηση που, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει να κάνει καθαρά και με το αγωνιστικό κομμάτι που, οκ, βοηθάει. Είναι και στο κομμάτι της ομάδας, του γκρουπ που λέει και μια ψυχή άλλη στο σύλλογο, των αποδητηρίων και όλα αυτά. Το 79 είναι. Ναι, ρε. Όντως, 40, ναι. Είδες, ορίστε. Σοκ. Άρα πέσαμε μέσα πάνω στο 40, είναι. Ναι. Ναι, με το 4. Ξεκάθαρα πάντως αυτό που λες, Νίκο, ναι, ισχύει. Και του Στεφάνου Ραφ, επίσης ένας παίχτης που, εντάξει, ξέρουμε τόσα χρόνια το επίπεδο του, τέλος πάντων, και είναι μια κίνηση η οποία είχε ουσιαστικά ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες και χθες τελείωσε και το τυπικό. Έτσι. Ναι, τι επόμενες κινήσεις σημαίνουν τώρα? Γραφείο του ΤΑΠ στο Παλαιδάκι υπέγραψε το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Και τώρα τι επόμενες κινήσεις σημαίνουν, Ραφαήλ, στο Βόλιο? Περιμένουμε θεωρητικά, αν όλα πάνε καλά, τις ανανεώσεις των υπόλοιπων παιχτών, του Ντίμα Φιλίπποφ, του Γιάννη Τοκουρίδη. Ο Δημήτρης Κουσανίδης και ο Αλέξανδρος Μπούτος, που θεωρητικά μένουν, έχουν συμβόλαιο από την προηγούμενη χρονιά, οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση εκεί πέρα για το τυπικό. Έτσι όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει και ο Σωτήρης ο Σωτηρίου στα άκρα, και περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει με τα τρία κενά που μένουν, με τους τρεις ξένους, στη θέση των ακραίων, του Διαγώνιου και του Κεντρικού. Υπάρχουν συνεχείς επαφές και του Γιούρι Φιλίππου και της διοίκησης που ψήφιζουν μεταγραφικούς στόχους, και αναμένεται και αυτά να κλείσουν από εβδομάδα τα θέματα. Ραφαήλ, θέμα παραμονή, νέα συμφωνία, να το πω, παραμονής. Με τον Όκολιτς παίζει, υφίσταται ή είναι όχι, πολύ δύσκολο? Όχι, ο Όκολιτς νομίζω έχει βρει ήδη συμβόλαιο στο εξωτερικό, mm-hmm. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να βρει κάτι στο κέντρο. Ο Όκολιτς έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και ήταν λογικό ότι θα τον προσέγγιζαν ο Μάτσος. Νομίζω, φίλε, ότι από αυτούς που ήρθαν πέρσι, ήταν ο μοναδικός που θα ήθελα να συνεχίσει. Ενώ από τους παίχτες, ξέρεις, που έρχονται για ένα χρόνο, ρε παιδί. Ναι, κατάλαβα. Συνδέθηκε και εκείνος πάρα πολύ με τον κόσμο, αλλά ήταν νομίζω αναμενόμενο ότι θα έβρισκε καλύτερη πρόταση. Αναζητεί ο ΠΑΟΚ καινούργιο παίχτη σε εκείνη τη θέση. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay. Και στα του handball, εκεί έχουμε αποχωρήσεις. Εκεί είναι λίγο το αντίθετο, διαρκώς. Νομίζω. Ναι, στα του handball των ανδρών μέχρι στιγμής μόνο έχουμε αποχωρήσεις. Σίγουρα ο Αραμπατζής και ο Κοτανίδης, ο πρώτος που έφυγε την ΑΕΚ πριν λίγες ημέρες, και ο Κοτανίδης και εκείνος για το εξωτερικό. Σήμερα το πρωί υπήρξε και η πληροφορία ότι ο γιος μου βρίσκεται σε επαφές με την ΑΕΚ. Να δούμε αν θα αποχωρήσει και ακόμα ένας βασικός παίκτης από το ρόστερ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα του προπονητή και το ποιοι θα παραμείνουν και αν θα γίνουν μεταγραφικές κινήσεις και ποιες θα είναι αυτές, δηλαδή αν θα είναι με νεαρούς παίκτες, ώστε να υπάρξει έτσι μια αλλαγή γενικότερη στο τμήμα. Πάντως εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, πέρα από τις αποχωρήσεις. Καταλαβαίνω ότι λίγο, ναι, δεν είναι τόσο εύκολη η κατάσταση. Ακριβώς, και πλέον νομίζω ότι με τις κινήσεις που έχουν κάνει ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν δείξει ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ ψαλίδα. Επομένως, ο ΠΑΟΚ λογικά θα προσπαθήσει πάλι έτσι με έναν κορμό έμπειρων Ελλήνων παικτών όσους κρατήσει, και με νεαρούς, αν αποκτηθεί και κάποιους ξένους, να προσπαθήσει να φανεί όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικός μπορεί. Mm-hmm. Ναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση, δυστυχώς, με την είσοδο και του Ολυμπιακού στο σκηνικό πλέον. Και η ΑΕΚ, φίλε, ουσιαστικά το κομμάτι που έχει να κάνει με την ερασιτεχνική της, δηλαδή το περισσότερο κομμάτι των χρημάτων πηγαίνει στο handball, είναι εντυπωσιακό. Έχει χρηματοδότη σε στήλ όπως ακριβώς έχει και ο ΠΑΟΚ εδώ, δηλαδή με τον κύριο Τσαλόπουλο, τον κύριο Μυρίδη. Υπάρχει άνθρωπος. Α, υπάρχει άνθρωπος που είναι για το handball, ας πούμε. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Οπότε βάζει στήματα. Πήραν και τον κύριο Δημητρούλη από την γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Κάνει τις κινήσεις του εκείνους πάρα πολύ καλές μέρες τιμής και με Έλληνες παίχτες και με ξένους. Προσπαθεί δηλαδή να φτιάξει μια ομάδα με εργαλεία τουλάχιστον παίχτες απέναντι στα χρήματα τα οποία δαπανεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Οπότε είναι αυτοί οι δύο που πλέον, εντάξει, οικονομικά είναι σε άλλο επίπεδο, οπότε ο ΠΑΟΚ, ναι, προσπαθεί όσο μπορεί να ακολουθήσει. Να σε γυρίσω λίγο στο βόλεϊ. Είπαμε για το ΠΑΟΚ. Οι άλλοι κάνουν τίποτα, ο Ολυμπιακός κάνει τίποτα, κινήσεις που να έχουν ενδιαφέρον μέχρι τώρα?
Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το ρόστερ, νομίζω μία θέση πρέπει να μένει και ο Κουμεντάκης έμεινε, ανακοινώθηκε χθες. Νομίζω μία θέση στο κέντρο πρέπει να μένει. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι καλυμμένες. Κράτησε αρκετούς από πέρσι. Όχι αρκετούς, από την άποψη ότι φύγανε οι ξένοι και ο Μπέμι δηλαδή που είχε φύγει από τα μέσα της σεζόν, ο Ροβέρτινγκ, ο Σμιτ. Ήρθαν καινούργιοι παίχτες, δηλαδή ξένοι, μόνο ο Τερβακόρτη έμεινε, ο Πασαδόρος. Γενικότερα, λέει, σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει αρκετές αλλαγές, αλλά με καλούς παίχτες και εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Στα άλλα θέματα, υπάρχει κάτι που έχουμε να αναφέρουμε, κάποια κίνηση που να έχει? Στις 2.30 κλήρωση Champions League προκριματική φάση για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Θα έχουμε live ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 4. Περιμένω να δούμε ποιες αντιπάλους θα έχει ο ΠΑΟΚ αρχές Αυγούστου τα παιχνίδια. Με στόχο να περάσει στην τελική φάση του Champions League. Μάλιστα, μάλιστα. Ήσουν περιεκτικότος για ακόμα μια φορά. Μας τα μετέφερες όλα, καλέ φίλε και συνάδελφε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, σου ευχηθούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζίδη στο κλείσιμο. Γιατί εντάξει, είναι και η περίοδος που και τα άλλα τμήματα κινούνται. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το βόλεϊ. Υπάρχουν αποχωρήσεις δυστυχώς από το handball και εκεί είναι λίγο ένα ζήτημα το πώς θα μπορέσει να γίνει μια ανταγωνιστική ομάδα εν ώψη επόμενη σεζόν. Γιατί από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός απορρόφησε ουσιαστικά τα 6 νίκη και έγινε. Μετονομάστηκαν σε Ολυμπιακός, είναι λίγο σε άλλο επίπεδο μαζί με την οικονομικά και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ να ακολουθήσει. Δηλαδή το σκηνικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πλέον είναι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ και με το ΠΑΟΚ από πιο πίσω να προσπαθεί να ακολουθήσει και είναι πολύ δύσκολο γιατί οικονομικά είναι άλλο το επίπεδο. Λέγαμε πριν για το Σεμέδο που παίρνει τέλος πάντων ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται. Δεν ήταν πολύ ήσυχος αυτός από ό,τι βλέπω. Δηλαδή παλιότερα. Δηλαδή το Γενάρη του 18. Συνελήφθη, λέει, για συμμετοχή σε ληστεία. Όπα. Επίθεση υπό την κατοχή όπλου. Ναι. Και ομοιρία ανθρώπου. Και ομοιρία ανθρώπου. Ναι. Μάλιστα. Ένας φίλος έστειλε εδώ πέρα ένα ρεπορτάζ από εκείνη πολύ ωραία. Την περίοδο. Πολύ ωραία. Ναι. Κατηγορήθηκε γι' αυτά όμως, αγάπη. Δεν καταδικάστηκε ο άνθρωπος. Ναι. Δη... Α, υπάρχουν και διάφορα ρεπορτάζ, ναι, όντως. Μάλιστα. Επιστεύω θα γραφτούνε. Ναι, δεν είναι αυτό που λέμε παιδί για σπίτι. Να. Διαβάζω εδώ. Είναι παιδί για υιοθεσία, ο συγκεκριμένο. Ναι, υπήρχαν διάφορα. ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσαν, λέει, να μπει φυλακή για 10 χρόνια. Έως και 10 χρόνια. Δεν μπήκε όμως. Δεν μπήκε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Okay, οπότε σιγά-σιγά κλείνουμε, αγάπη Καβελίδου, θεωρείς. Κλείνουμε, ναι. Α, έχει πλούσιο ρεπορτάζ εδώ για Σεμέδο. Τέλος πάντων. Ναι, κλείνουμε, Νίκο. Κλείνουμε. Θα επιστρέψουμε μάλλον νέα σύνθεση από Δευτέρα. Να μπράβο, τώρα μιλάς σωστά. Ναι. Θα είσαι. Θεού θέλοντος και γύρω επιτρέποντος. Λογικά. Μπράβο, Νίκο. Ροστέριξε, επιστρέφει. Ελπίζω αυτά που έχω έξω να κάνω δουλειά, γιατί το σπαστό μου πρόγραμμα με ρημάζει την ψυχολογία. Δεν μπορώ. Με κουράζει πάρα πολύ. Αυτό το πρωί και το βράδυ και ανάμεσα διάφορα πράγματα με σκοτώνουν. Κόψε το άλλο. Λες, να τον αφήσω μόνο τον άλλο, δεν λέει μόνο, ναι. Εντάξει, όχι. Καλό παιδί είναι. Ευγέζεσαι από το στούντιο 1. Κρίμα είναι. Στούντιο 1, ρε Νικό. Δεν μπορώ εγώ, γιατί δημιουργούνται προβλήματα να... Τέλος πάντων, δεν πειράζει, για πες. Τέλος πάντων, εμείς θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα κανονικά. Εδώ πέρα με Στέργιο που θα επιστρέψει, εγώ δεν θα είμαι. Παρέα μαζί μας σήμερα ήταν ο Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Δούμπα, Απόλλωνος 3739, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Και μαζί μας είναι και τα Naxus, πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Σοφίας και Μετρίνα Κόσμος, και έτσι μυστική μέρα στο τέλος, το πιο νέο κατάστημα από όλα. Ελευθέρως Βενιζέλος και NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί Γιώργος Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι σε ό,τι και να κάνετε. Όσοι φύγετε κιόλας για να πάτε ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, κάπου για τον μπάνιο σας, ακόμα καλύτερα για εσάς. Εμείς θα μείνουμε εδώ γιατί έχουμε γάμους, ναι, αναγκαστικά. Οπότε, καλό μεσημέρι σε όλους.